Γεια σου, Βασίλη Καβαδία. Καλησπέρα και στο ακροατήριο. Γεια σου, Νίκο Μοσχοβίτη, που μόλις ήρθες. Λίμπρα 107,4. Μπαλαντέρ, ο πρώτος για αυτή την εβδομάδα. Πάρα θα πάμε μέχρι και τις 12. Τα μικρόφωνα εδώ πέρα, φίλε, αυτό το πράγμα δηλαδή εδώ πέρα. Στην παρέα του Λίμπερο. Κάτι ψάχνει ο συνάδελφος έξω τη τηλεόραση. Λοιπόν, ωραία, εγώ δεν το πλησιάζω. Από μακριά. Λοιπόν, σε μια μέρα που έχει ψωμάκι να ασχοληθούμε, να ξέρετε βέβαια, και φαντάζομαι το έχετε αντιληφθεί ήδη, ο ένας ραδιοφωνικός παραγωγός είναι ιδιαίτερα υποτονικός, έτσι, δεν είναι σε καλή μέρα γενικότερα, έτσι, έχει τα θέματά του κι αυτός. Ο άλλος φαίνεται να είναι σε μια καλή κατάσταση, θα έλεγα γενικότερα, φτιάχνει και το μαλλί του, απογοητεύεται λίγο με την τηλεόραση, okay. Αυτοί είμαστε όμως και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12 με πολλά ζητήματα προς συζήτηση ποδοσφαιρικού, μπασκετικού και γενικού έτσι περιεχομένου. Θα ασχοληθούμε και με Τζίνι Τιμή, όπως κάνουμε πάντα και τιμάμε έτσι αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Star, γιατί παρακολουθήσαμε και λίγο χθε. Είναι η αλήθεια. Θα βάλουμε και τώρα από ό,τι βλέπω. Εννοείται, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί έχουμε μπει στην τελική ευθεία πλέον. Τώρα είμαι στο κλουβί. Πω ρε φίλε. Τι κάνουμε. Τα καναρίνια. Πω που είναι άρρωστη η τύπη εκεί πέρα. Μάλιστα. Ωραία πραγματάκια βλέπουμε. Η plus size παραμένει στο κόλπο. Τι έγινε, ρε φίλε, γιατί είσαι χούντι Νίκος. Δεν είμαι καλά. Τι έχεις αρρωστήσει. Δεν ξέρω. Έχω έρθει καλά. Ένα πράγμα θα σου πω. Παράτησα γενέθλια για να έρθω να κάνω κομπή. Αυτό αλήθεια και στα ίσα και παλικάρι. Κανού τα γενέθλια. Γενέθλια. Παράτησα γενέθλια. Ωραία. Περίμενε. Τελείωσα από το γραφείο. Πήγα, πετάχθηκα για ένα γρήγορο ποτό. Ήρθα να κάνω κομπή και θα συνεχίσω. Άκουσα. Αν δεν είναι τη Καλλιρόη, δεν πιάνεται. Δεν είναι τη Καλλιρόη, όχι. Ωραία, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Απλά σκέφτηκα ότι αύριο θα είσαι μόνο σου. Έτσι. Ωραία. Και αλήθεια. Λέω, όχι, δεν γίνεται δύο μέρε να είναι μόνο ο συνάδελφο. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι αντιεπαγγελματικό. Μετά αυτό... όταν θα τελειώσουμε, δεν θα συνεχίζω τα γενέθλια. Δεν ξέρω γιατί είναι λίγο χαλαρά, δεν είναι τίποτα φοβερό. Σκέψω ότι πήγα και έφυγα, δηλαδή ξεκίνησε 9-9 και. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα. Της, ναι, σε γνωστό μαγαζί, fine drinking. Φαΐ ή όχι. Όχι, fine drinking. Fine drinking, ωραία. Ναι. Εντάξει. Κακό αυτό. Κάποιο παίρνει τηλέφωνο. Περίμενε, όχι, περίμενε, δεν πειράζει. Κράτα το ανοιχτό γιατί έτσι είμαστε μια live εκπομπή. Βγάλω στον αέρα, βγάλω στον αέρα. Βγάλω τον. Ναι. Ωραία. Αυτά είναι πολύ ωραία τώρα. Δηλαδή. Α, εντάξει, οκ. Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Αυτά είναι αυτά είναι πολύ όμορφα. Έλα. Ωραία. Εντάξει, κλείσε όμως. Ναι, πάρε με τηλέφωνο, έλα. Έλα, θα τα πούμε, ναι. Έλα. Πολύ όμορφα. Ωραία πράγματα. Τι γίνεται, Νίκο Παδόπουλε, για πες. Ζωντανά. Γιατί είσαι με κουκούλα μέσα στο στούντιο. Ποιο ο Καρμέλο Άντωνη. Ο Μέλο. Ο Κέβιν Ντουράν, ποιο είσαι. Ο Μέλο. Έχω έρθει καλά στο ραδιόφωνο το μεσημέρι, αλλά όσο κυλούν οι ώρες, δεν αρχίζω να υπολειτουργώ, αρχίζω να νιώθω ότι με διακατέχει ένα κρύωμα. Είσαι σε φάση ξεκινήματος κάποιας αρρώστιας. Είναι πιθανό. Προσπάθησε αύριο να είσαι κομπλέ όμως, γιατί θα έχουμε θέματα. Αυτό είναι, ναι, το σκεφτόμουν και εγώ, είναι η αλήθεια. Και πρέπει αύριο... Φίξε τα δόντια σαν άλλος Παναγιώτης Λιαδέλης και εσύ. Ναι, να γίνει αύριο μια προσπάθεια, γιατί αλλιώς μετά... Βρώμα είμαστε. Το 10-12. Ναι, βρώμα είμαστε. Βρώμα είμαστε για αύριο. Ωραία μουσική. Είναι λίγο Παναγιώτης Λιαδέλης. Ωραία μουσική. Εντάξει, δεν πιστεύω. Θα προσπαθήσω να το προλάβω. Μάλιστα. Ή θα κάνω αυτό το που είπε ο Βασίλης πολύ σωστά. Αν λυγίσω, ας πούμε, αρχίζω να λυγίζω αύριο. Ναι. Θα έρθω μόνο το βράδυ. Πολύ σωστά. Εντάξει. Πολύ σωστά. Θα έρθω μόνο το βράδυ, ένα δύο. Εγώ συμφωνώ. Και θα φύγω. Συμφωνώ. Δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου, ρε φίλε. Υπάρχει άλλο παραγωγό στην εκπομπή το βράδυ. Απλά λίγο αύριο υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Παίζεται με αυτού εκεί πέρα που του φάγα τα κύματα. Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι αναβληθεί το παιχνίδι δηλαδή. Ναι, καθόμαστε και τρέχουμε μέσα στα τσουνάμια τώρα να κάνουμε παιχνίδια μπάσκετ, σε παρακαλώ. Με κύμα τη σωματική ακαιρεότητα των πάντων. Τι ώρα είναι αυτό αύριο, 9.30. Αδιάφορο. Αδιάφορο, γιατί αδιάφορο. Δεν είναι αδιάφορο, αλλά λογικά στην πορεία του αγώνα. Όλοι είναι Μοσχοβίτη. Περιμένουμε να έρθει η Παρασκευή, ναι, για να ανοίξουμε τι ώρα του ραδιοφωνικού μας. Δεν ξέρουμε ακόμα. Α, δεν έχει γίνει γνωστή. Θα μάθουμε αύριο. Α, θα μάθουμε αύριο την ώρα. Ναι. Ωραία, για να ανοίξουμε μια χή ώρα. Το μεσημέρι, λογικά. Μία η ώρα. Νομίζω ότι η ώρα του μπάνε είναι μία. Ναι. Έτσι, για να ανοίξουμε μία η ώρα λογικά τα ραδιοφωνά μας και να ακούσουμε μπάνε πρέλεπτα. Πάρα πολύ με σταμάτησαν στον δρόμο και με ρωτούσαν. Αλήθεια. Πάρα πολύ τώρα, ναι, μέχρι να έρθω δηλαδή. Από εκεί που ήμουν μέχρι εδώ. Δηλαδή, διακρίνω ηρωνία. Τουλάχιστον πέντε άτομα με σταμάτησαν. Διακρίνω ηρωνία. Οκ, εντάξει.
ειρωνεύεσαι. Όχι, επειδή όλοι περιμένετε, γι' αυτό λέω. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον να δω τι θα πει. Όχι, πέρα την πλάτη, δεν λέω γενικά, ξέρεις. Εγώ ναι. θέλω να δω τι θα πει. Γιατί έτσι ξαφνικά τώρα στην ένδειξη. Τι θες να πει, ρε φίλε, δηλαδή. Πριν το ματς με τον Άρη. Ναι. Δεν ξέρω τι αν είναι τυχαίο ή όχι. Να βγάλει πέντε ανακοινώσεις κι αυτός. Δεν ξέρω. Μέσα σε διάστημα 36 ώρων. Δεν νομίζω να το κάνει. Αφού ζητήσαμε. Πέντε ανακοινώσεις δεν πρέπει να έχει βγάλει από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση τη ΚΑΕ. Σύνολο. Αφού νομίζω ότι. Όχι, νομίζω. Αφού ζητήσαμε την εξέλιξη του Γιώργου Διαμαντή. Εντάξει. Κάποιοι είχαν προειδοποιήσει από τι προηγούμενε. Το είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, συνάδελφοι, ναι. ότι μου είπε πρόσεχε τον αυτόν. Πρόσεχε τον. Ναι, πρόσεχε τον. Μπορεί να σου δώσει και 1,5 σφύριγμα σε όλο το παιχνίδι. Ναι, 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 ναι. ναι. Και εγώ λέω ότι το δυνατό πιστόλι ήταν ο τρίτο. Ο Διαμαντής πήρε πιο έμπειρα σφύριγματα. Εκείνος ο Σπρομαλής. Όχι, όχι. Ποιος? Πρώτος ήταν εκείνος, ο Σόμος. Α, ο Σόμος ήταν εκείνος. Ο Πιτσίλκας ήταν πολύ δυνατό πιστόλι. Ο Πιτσίλκας. Πολύ δυνατό. Μάλιστα. Απλά ο Διαμαντής πήρε όλο το credit παρόντο για τη φάση με τον Τζόνς στο τέλος. Ναι. Δεν δίνει φάουλ, ρε φίλε, τώρα αυτή. Δεν το δίνει, δεν το δίνει. Και να σου πω και λίγο κάτι. Άι, μην δίνει τίποτα. Άστο να μετρήσει το καλάθι και τελείωσε. Εγώ θα σου μην πω. Εγώ θα σου πω ότι μη πει διαιτητή. Ναι. Φίλο μου, έτσι. Φίλο μου, διαιτητή μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, ο οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά, ρε παιδί μου, τα κλιμάκια θα το δούμε. Είναι φίλο του. Έχει καλέ σχέσει με την οικογένεια. Θα το δούμε κάποια στιγμή στην Α1. Άλλο σε ρώτησα και να δούμε αν θα παίξει στην Α1. Μία είναι η οικογένεια στην ελληνική διαιτησία εδώ στην πόλη. Α, η οποία παίζει ναι, ρόλο. Ναι, ναι, έχει καλέ σχέσει. Θα γίνει προπονητή Α1. Συνέχισε τώρα. Διαιτή Α1, μάλλον συγγνώμη. Όσο πιο καλέ σχέσει, τόσο πιο γρήγορα. Καλό παιδί, δηλαδή λένε καλό παιδί. Α, καλό παιδί. Όσο πιο καλέ σχέσει έχει, τόσο πιο γρήγορα. Άμα έχει πολύ καλέ σχέσει, μπορεί και του χρόνου να στηρίζει Α1. Όχι, εντάξει. Τώρα είναι γάμα. Γάμα εθνική. Ναι. Καλά, εντάξει. Άμα έχει καλές σχέσεις, του χρόνου εύκολα περί 5 παιχνίδια. Άμα έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις, μέχρι διεθνής γίνεται. Για συνέχιση. Ωραία. Λοιπόν, και το λέω, ας πω τώρα κάτι. Και είναι Ιταλιανός κιόλας. Μου του λέω, είναι φάουλ. You foul. Επιθετικό. Πρόσεξε, μου λέει, θα σου πω λέει το εξής. Με το γράμμα του νόμου. Με το γράμμα του νόμου. Είναι φάουλ. Αυτό λένε είναι, πάντα. Το ξέρω. Αυτό λένε πάντα. Μα έχουν δίκιο. Όμως. Έτσι ξεκινάνε. Έτσι είναι. Έτσι ξεκινάνε. Με πρόσεξε, το γράμμα του νόμου λέει, είναι επιθετικό φάουλ. Με το γράμμα του νόμου σωστό. Λέει είναι επιθετικό φάουλ, μου λέει γιατί. Yeah. Γιατί λέει ο Τζονς κλειδώνει λέει το Βασιλόπουλο. Σωστά. Λέει σωστά. Με το αριστερό του χέρι. Σωστά. Με το πνεύμα του νόμου όμως. Περίμενε και μου λέει ότι θα μπορούσε, μου λέει τώρα πρόσεξε, λέει να κάνει το εξής. Ή να μετρήσει το καλάθι και να δώσει επιθετικό. Δεν νομίζω ότι γινόταν αυτό. Ένα αυτό. Γιατί έχει πάρει τα βήματα, λέει ο Τζονς, λέει, και έχει το πλεονέκτημα. Αλλά μου λέει να σου πω λέει, κάτι στην τελική. Τώρα μου το πει διαιτητής αυτό τώρα που θα σα πω. Αυτό που είπες και εσύ, δεν το δίνεις. Δεν, δεν το δίνεις. Το αφήνεις να το βάλει. Άστο, μετράει το καλάθι, δεν δίνεις ούτε αμυντικό ούτε επιθετικό και όλοι χαρούμενοι. Τελείως. Απλά επιβεβαιώθηκε. Ούτε κουβέντα, ούτε επιβεβαιώθηκε έτσι, η εύνοια που υπάρχει για την ομάδα του Περιστερίου από το ξεκίνημα τη σεζόν. Σε ακόμη ένα παιχνίδι. 6-6, φίλε. 6-6 το Περιστέρι. Το Αργύρι Πεδουλάκι. Έχει κερδίσει μέσα στο παλέ. Έτσι. Έχει κερδίσει και την ΑΕΚ. Το Αργύρι Πεδουλάκι. Ο ΠΑΟΚ μέσα στο παλέ, μέσα στην Πάτρα και να κερδίσει και την ΑΕΚ δεν νομίζω το κάνει. Δεν το κάνει ποτέ. Η ΑΕΚ να κερδίσει μέσα στο παλέ, μέσα στην Πάτρα και να κερδίσει και το Περιστέρι δεν θα το κάνει. Έχει χάσει το Περιστέρι. Αργύρι Πεδουλάκι, φίλε. Καλό προπονητή. Ε? Πολύ καλό προπονητή. Και με πολύ ήθος και. Τι εννοεί? Σεβασμό απέναντι στους, στον αντίπαλο. Καλά, δεν είναι και σε κάτι άλλο τώρα που τι? Έχουμε τρομερό ήθος απέναντι και σε αντίπαλους και σε διαιτητές. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα τι έκανε ο άλλος πριν δύο χρόνια. Τέτοια έκανε. Ναι. Τέτοια έκανε μες στο παλέ. Πριν δύο χρόνια. Ναι. Δεν κυνηγούσε κανένα διαιτητή. Ορίστε. Καλά, εντάξει και ο άλλος. Έλα, δεν έχει το μικρόφωνο λίγο χαλασμένο. Όχι. Πάμε όχι, λίγο εγώ τα λέω, δεν έχω πρόβλημα. Καλά, και ο άλλος είναι εντάξει. Κοίτα να σου πω, μπορεί να τον έπληξε το δίκιο του. Πάλι. Τι να κάνουμε, τον πνίγει συχνά. Πόσο συχνά τον πνίγει? Από το πρώτο φιλικό με τον Παναθηναϊκό τον πνίγει το δίκιο του. Το πρώτο φιλικό που παίξει στο Πήλιο. Δεν θέλω να αναφερθώ στο Βαγγέλη Αγγέλου. Γιατί? Ε? Εγώ θέλω. Γιατί θα με εντός έδρας το παιχνίδι, μπορώ να πω ό,τι θέλω. Άμα τώρα εκτός θα έλεγα ότι έχει δίκιο. ναι, έχει ο coach. Έχει δίκιο ο coach και τα λοιπά. Όπως είπε και ο Δημήτρης Γουλιέλμος στο Βασίλειο Σκουντή στο pick and roll την προηγούμενη εβδομάδα. Λέει ο Κύριος, ο Βαγγέλης Αγγέλου είναι ένα δώρο θεούλη. Ναι. Ένα δώρο θεούλη. Ωραία. Είπε ο Δημήτρης Γουλιέλμος. Πάρα πολύ. Με μπάχη θα ασχοληθούμε δηλαδή σήμερα, αυτό μας λες. Εθνική ομάδα είδες καθόλου στο ποδόσφαιρο? Το δεύτερο επέλεξα να μην το δω. Βέβαια, έχω ζήσει πολύ ωραία κατάσταση. Για πες. Γιατί... Καλά, συγγνώμη λίγο. Όταν παίζει ο προπονητής σου συγκεκριμένος, σε όποια ομάδα και να είναι, δεν σταματάνε τα πάντα εκεί, Περαία, νέους επιβάτες και τέτοια για να βλέπετε τα χέρια. Δεν έχετε. Δεν είναι, πώς το λένε, ρε παιδί μου, γύρω το δύο ώρο. Ξέρεις και άμα είναι μεσημέρι, ας πούμε, ρε παιδί. Μια γιγαντοθόνη, ρε φίλε. Κάτω στην πλατεία της Περαίας και βλέπετε τον Άγγελο. Τι. Έχουμε φιλό. Να το βάλουμε. Έλα, δώστε τον, ναι, αφού πήρε τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας.
Ακούγα τώρα τον, έναν από τους δυο σας, τώρα δεν σας ξέρω και με τα ονόματα. Ναι. Νίκη, είμαστε και οι δύο, εύκολο είναι. Είμαστε και οι δύο, ναι. Ναι, που έλεγε κάποιος από τους δύο ότι όχι ο Νίκος Παπαδόπουλος, μάλλον τον κατάλαβε τη φωνή. Ο Μοσχοβίτης. Ωραία. Εσύ, Νίκο, έλεγες ότι πουδουλάκι, δηλαδή, από τη μία σε φταίει ο Άγγελου, που όντως γενικά η στάση του εγώ που Μαριανός, τι μου την Κυριακή στο παιχνίδι, δεν είναι σωστή. Γιατί ξέρεις τι κάνει κακό στην ομάδα, γιατί από το περίπου 7 λεπτό, ενώ έχει δίκιο, το χάνει με τη στάση του. Και θα σου πω τι θέλω ακριβώς να πω. Mm-hmm. Είναι 10-0 ο Άρης, πρόσεχε τώρα, στο πρώτο τρίλεπτο. Ναι, το μας το έχω δει όλο, και τα φάουλ της πρώτης περίοδου, έτσι, για να δεις τώρα πού πάσχει η ελληνική διαιτησία. Είναι ένα του περιστεριού που τρέχει για να βγάλει αυτό το 10-0, να περάσει μπροστά, και ο Άρης κάνει 5-5. Και θέλει άλλα 5 λεπτά να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Και τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο, αν θυμάμαι καλά, με 9 φάουλ. Μπράβο. Δηλαδή, εγώ λέω ότι ο Αγγέλου και γενικά εμείς είχαμε δίκιο. Με τη στάση του, επειδή από το 6 λεπτό ξεκινάει και μιλάει με τον κομισάριο και δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Φίλε μου, πες μου λίγο το όνομά σου. Χριστόφορος. Χριστόφορος. Εγώ είμαι μαζί σου με 1000. Ωραία. Αυτό που γίνεται στο μπάσκετ, ωραία. Εγώ όταν είδα τους διαιτητές την Τετάρτη. Νομίζω το είπε ο Νίκος, με προειδοποίησε και μου λέει να έχεις το νου σου. Και εδώ στο Παπαδόπουλο και στο Σταμάτη, το Μουρελί, του λέω: ο Διαμαντής, ωραία, αν σου δώσει πάνω από 2,5 σφυρίγματα, πάρε με τηλέφωνο. Εντάξει. Το να το πεις εσύ, πρόσεσε λίγο τώρα κάτι. Εγώ ασχολούμαι με τον μπάσκετ εδώ και 30 χρόνια. Ωραία. Έπαιξα μέχρι γάμα εθνική. Mm-hmm. Άλλο να το πεις εσύ, σαν δημοσιογράφος, και άλλο εγώ που είμαι στην Κερκίδα, γιατί είχε 4.000 κόσμο. Συμφωνώ. Να τρελαθούν 30 και να γίνει μέσα μακελιό. Ναι, συμφωνώ. Πρόσεχε να δεις, οι άνθρωποι είναι ηθική αυτουργή. Το πρόβλημα ξεκινάει από ψηλά. Και ξέρετε ποιον δεινόσαυρο μιλάω. Ακριβώς. Δεινόσαυρο μιλάω. Έτσι είναι. Και ξέρετε και τις σχέσεις του δεινοσαύρου με αυτόν που αποκαλείς εσύ καλό προπονητή. Γιατί αν θες να σου αναλύσω μπασκετικά τι κάνει ο Πεδουλάκης, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι, ρε φίλε μου, μαζί σου όλα αυτά, αλλά έχει 6 στα 6, έτσι. Ό,τι και να κάνουμε είναι στο περιστέρι, δεν στο Παναθηναϊκό τώρα. Ναι, το 6 στα 6 όμως. Έχει και πολύ σφύριγμα. Συμφωνώ. Δες πώς έκανε τις τρεις νίκες. Συμφωνώ, έχει και πολύ σφύριγμα, ναι. Πρόσεχε λίγο. Εγώ δεν λέω το περιστέρι δεν είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη, για να μην μπερδευόμαστε. Έχει, αλήθεια είναι αυτό. Το καλός προπονητής ο Πεδουλάκης με το 6 στα 6 απέχει παραθάγκας. Ναι, έχει και σφύριγμα, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Επίσης το μάτς, μένουμε όλοι στην τελευταία φάση με τον Λάκη Τζόουνς, ωραία, τον οποίο Τζόουνς τον έχουν αφήσει να παίξει προχθές. Ναι, μπαίνει μέσα και έχει δύο φάουλ σε δύο λεπτά ο άνθρωπος και δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Όταν ξέρουμε εμείς, σαν Αριανοί, ότι όποιο μάτς θα το πας κάτω από 65 πόντους, δηλαδή δεχόμενος στην άμυνά σου, έχεις 80% πιθανότητα να το πάρεις και ό,τι φύγει πάνω από 65 πόντους, έχεις 10% πιθανότητα να το πάρεις, είναι εις γνώση μας αυτό εξ αρχής χρονιάς. Και όταν από τους 65 περίπου με 70 πόντους μπορείς να βάλεις, στηρίζεσαι τους μισούς και παραπάνω σε δύο παίχτες και τον έναν το βγάζεις με τρία ανύπαρκτα φάουλ, το ναι, τελειώνεις, ναι, άδερφε τον Άρη. Συμφωνώ. Είναι συμφωνώ. Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Εγώ να σου πω λίγο κάτι. Να σου πω λίγο κάτι. Σε transition game, ό,τι και να πούμε, δεν θα καταλάβει κανένας. Να σου πω λίγο κάτι μέχρι εκεί που μπορώ να πω. Αν μάθαινα νωρίτερα αυτά που έμαθα Σάββατο μεσημέρι, θα έπαιζα πολλά λεφτά την εξής τριάδα. Ήφε στο Λίμνου, Περιστέρι και Παναθηναϊκό. Συμφωνούμε τα έμαθα πολύ αργά. Δεν προλάβαινα. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά το θέμα αυτό με την ιστορία, κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι μπασκετικός. Άσχετα από χρόνια πηγαίνω στο ποδόσφαιρο. Οι ίδιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που διοικούν εδώ και 40 χρόνια αυτό που λέγεται ΕΟΚ, με όλο το σύστημα που είναι, θέλω να σου πω από την ΕΚΑΣΚΕΜ, θέλω να σου πω από την ΕΚΑΣ πώς ψηφίζουνε. Ναι. Πιστεύω ότι τα ψιλοξέρεις. Ναι. Από το 85 και μετά. Πολύ ωραία. Απαξιώνουν οι ίδιοι αυτό το άθλημα. Δηλαδή αν ήταν ο Γκάλης προχθές και έβαζε Ερτένα να δει Άρης Περιστέρι, τι στοίχημα βάζει ότι πάνω από 4 λεπτά θα έκλεινε την τηλεόραση. Είναι πολύ πιθανό. Είναι μετά πολύ πιθανό. Από 4 λεπτά πατούσε το κόκκινο κουμπάκι θα έκλεινε που παίζει η ομάδα του. Μα πλέον σου λέω όσοι είναι γύρω από το άθλημα, γύρω. Όταν λέω γύρω δεν σου λέω να είναι μέσα στις ομάδες, γύρω από τις ομάδες να είναι. Βλέπουν τους διαιτητές και πάνω κάτω, ξέρουν πώς θα σφυρίξουν. Πάνω κάτω. Ωραία. Εγώ σου λέω όταν είδα Διαμαντή στο Άρης Περιστέρι, λέω τελείωσε αυτός εδώ πέρα, θα παίξει Περιστέρι 1000%. Φωνάζει ο κόσμος στο τέλος, φωνάζαν για τον Γουλιέλμο, ρε εσύ πρόεδρε κάνε και τι να σε κάνει ο Γουλιέλμος ρε. Και εγώ μαζί σου και εγώ τον είπα, ρε εσύ πρόεδρε, τι μπορεί πάνω να κάνει ο Γουλιέλμος. Ναι, ναι, εντάξει, πάνω στα νεύρα μου τώρα,
εγώ συγχύστηκα από το πρώτο δεκάλεπτο. Συγχύστηκα, αλλά επειδή είχα και τα πτυρίκια μαζί, δεν μπορούσα ούτε να βρίσω ούτε να φωνάξω. Ήξερα περίπου την εικόνα που βλέπω. Καταλάβαινα ποια ομάδα βοηθιέται στόφθαλμα. Στόφθαλμα, δεν χρειάζεται να ξέρει πολλά το μπάσκετ. Στόφθαλμα βοηθιόταν. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και τίποτα, δεν τον κάνει. Ναι. Και εγώ σου λέω, αν εσύ είσαι λίγο πιο μικρή. Ο Παπαδόπουλος ξέρω είναι μικρό σε σχέση με εμάς. Δεν ξέρω εσύ πόσο χρόνο είσαι. Και εγώ 40 χρόνια ήταν... μιλάω λίγο παραπάνω. Ωραία, είσαι μικρή. Χρόνια παιδιά που το παλέ. Δεν σου μιλάω για τη χρυσή εποχή. Σου μιλάω για τη δεκαετία του 90. Που έβραζε, αν γινόταν αυτά τα πράγματα, να ξέρεις ότι αυτοί δεν έβγαιναν από εκεί μέσα. Μα δεν θα γινόντουσαν. Αν έβραζε. Δηλαδή, τον Καρούση το θυμάστε. Ναι, ναι. Θα εξαιρετικός. Γελάς μόνος σου. Ο Καρούσης έχει έρθει να σφυρίξει, θυμάμαι τώρα, ένα Άρης Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός με Ράτζα. Ο Άρης χάνει στο πρώτο ημίχρονο, χάνουμε 12 πόντους. Το Ράτζα τον έπαιζε ο Ορτής. Mm-hmm. Ο Πεταράς. Λοιπόν, σφύριζε κατά της έδρας. Το παλέ να κοχλάζει. Στο δεύτερο ημίχρονο τους πήρε παραμάζου Μάρης και τους κέρδισε. Mm-hmm. Τώρα αναφέρω κάποιες διαφορές, αλλά δεν είναι μακριά. Απλώς απαξιώσαν τόσο το άθλημα που ακόμα και εμείς που είμαστε μπασκετικοί, ενώ οι Αριανοί, ξέρεις, λες, δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Δηλαδή, σαν να χωριέσαι και στο τέλος φτάνει στο σημείο να μην πηγαίνεις και στο γήπεδο. Mm-hmm. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω πλέον... για το ελληνικό μπάσκετ. Επειδή είσαι μπασκετικός, ωραία, καταλαβαίνεις ότι βγαίνουν σιγά-σιγά διάφορες ομάδες με διάφορους χρηματοδότες, τέλος πάντων, οι οποίοι ταΐζουν ένα σύστημα, το οποίο σύστημα είναι ίδιο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι. Οι ίδιοι άνθρωποι, εδώ και χρόνια, οι ίδιοι. Και όταν λέμε χρόνια, δεν εννοούμε 5 χρόνια, εννοούμε 20 χρόνια, 30. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ωραία. Ανακυκλώνονται μάλλον οι ομάδες και οι άνθρωποι που μπαίνουν στο μπάσκετ. Ωραία. Και αντί, ξέρω εγώ, άμα τώρα ήταν ο Άρης δυνατός, ωραία, θα είχε τα σφυρίγματα ο Άρης. Δεν είναι δυνατός ο Άρης, είναι δυνατό το Περιστέρι. Λόγω Παιδουλάκη, λόγω Παναθηναϊκού, λόγω ΕΟΚ, πέντε σφυρίγματα το Περιστέρι. Ναι, ωραία. Αλλά μου λες εκείνη την ώρα, εγώ που σε πήρα, όχι για να ζητήσω τον λόγο. Ναι, λέω, κατάλαβα. Γιατί μια κρίνει στον Αγγέλου και καλά κρίνει στον Αγγέλου, καλά τον κρίνει. Στον λόγο του Μαριανός, καλά τον κρίνει. Και απ' την άλλη, ο Παιδουλάκης όμως είναι καλός προπονητής. Είναι, καλός φίλε, προπονητής. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Είναι καλός. Εγώ μπορώ να σου πω 10 προπονητές αυτή στην Αλβανία που είναι καλύτερο από το Παιδουλάκη. Βρε, οκ, okay, αλλά έχει 6 στα 6. Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή, έχει 6 στα 6 και κερδίσει. ΑΕΚ, Προμηθέα και Άρη. Προμηθέα και Άρη εκτός έδρας. Αυτό που λέμε όμως, ξέρεις που συμφωνούμε. Ότι δεν έχει το σύστημα. Οι άλλοι 10 που μπορώ να σας αναφέρω, που είναι καλύτεροι για μένα του Παιδουλάκη, δεν έχουν το σύστημα μαζί τους. Α, άλλη κουβέντα αυτή. Σε αυτό που έλεγες πριν. Άλλη κουβέντα αυτή. Ναι, οκ. Να είσαι καλά. Στο τέλος συμφωνήσαμε. Άντε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, είδατε φίλε τι ωραία κουβέντα κάναμε. Τι που κάνεις εδώ πέρα χειρονομίες, εδώ πέρα με έχεις βάλει και την κουκούλα σαν τον Καρμέλο Άντωνη. Εσύ εκεί πέρα τίποτα. Στη γωνία σου κάθισες, εντάξει. Εγώ δεν έχω να πω. Τι έκανα. Έτσι. Να μου ξέρω εγώ. Το ότι μου διάζουν οι άκρες στο δαχτύλο μου, φυσιολογικό. Αδερφέ, νομίζω ότι έχεις κάποιο είδους εξάψεις. Μάλιστα. Εξάψεις. Τι είναι εξάψεις. Έξαψη, ρε φίλε, όπως λέγεται το τραγούδι. Μου μάθες έρωτα, έρωτα, έρωτα. Το πέγανε λίγο πιο κόκκινο. Αυτό παθαίνω και εγώ συχνά πυκνά. Αυτό εδώ και το νιώθω τον λίγο σαν μου διασμένο. Το παθαίνω και εγώ συχνά. Μια φορά πήγα στο νοσοκομείο. Πλάκα σου κάνω, ρε λέγε. Δεν ξέρω, φίλε, έχω ένα θέμα εδώ πέρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Μην αγχώνεις, δεν είναι τίποτα. Για πες. Γιατί το έχεις πάθει. Ναι, εγώ το παθαίνω σε αρκετά δάχτυλα, όχι σε ένα. Αυτό που είναι λίγο πιο κόκκινο εδώ πέρα από το υπόλοιπο και το νιώθεις μου διασμένο λίγο εδώ. Ναι, και σε διάφορα δάχτυλα ταυτόχρονα το έχω πάρει. Μην αγχώνεσαι. Τέλος πάντων. Εγώ έχω να πω το εξής: πώς και οργάνωσε την εκπομπή, ρε φίλε. Εννοείς αυτή τώρα του Μπαλαντέρ. Του Μπαλαντέρ. 2,5 μήνες πριν. Μπαλαντέρ, 2,5 μήνες. Ναι. Μιλάμε 2,5 μήνες για μπάλα. Όταν λέω μπάλα, αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο. Και ένας δεν πήρε να πει τι είναι αυτά που λέτε. Ναι. Ναι. Να μας βρει, ρε αδελφέ. Είχε πάρει ο Αντώνης. Ναι. Ο okay. Ταρίβας Αριανός. Ωραία, ναι. Ναι. Και κάναμε δηλαδή μια δεκάλεπτη αναφορά στο μπάσκετ. Του Άρη, έτσι. Γιατί ο Άρης, οι Πέμπτες. Και τα λοιπά, που είναι αλήθεια. Μεγαλύτερη ακροματικότητα, δεύτερη ομάδα σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερη ομάδα σε όλη την Ευρώπη, κουλουπού. Πρώτη ακροματικότητα, φάγαμε και το κλασικό της Αργεντινής. Και πήρε, φίλε, ο φίλος κατευθείαν τηλέφωνο. Και έχει δίκιο, δεν είναι μόνο η τελευταία φάση με τον Λάγκη Τζόνς. Είναι από την αρχή. Το μας το είδα. Είναι από την αρχή. Το είδα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και όπως έλεγε και ο αείμνηστος. Ο Φίλιππα Συρίγο. Ναι. Είναι κλοπή. Ω, είναι κλοπή. Σε παιχνίδι του Άρη το έχετε κιόλα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Ακούτε Μπαλαντέρ, ακούτε. Με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Βαδόπουλο στα μικρόφωνα. Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Ένα μπασκετικό κοινό το οποίο το αποκρίνεται. Είναι η αλήθεια. Να σου πω λίγο κάτι και εσύ, ρε Άρη, όπως να το περιστέρι. Είχε δίκιο ο Χριστόφορος αυτό που είπε ο φίλος πριν. Ναι. Αλλά ρε φίλε, ξεκινάς με 3-3-9-0. Εντάξει. Ξεκινάς δυνατός.
Πάντο 25-12, ρε φίλε. Μην είσαι 13-18 στο δεκάλεπτο. Θα κακό αυτό. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει κόσμο το γήπεδο. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήταν κανένα γήπεδο παγωμένο, ξέρω, που κάναμε καμιά χιλιάδα, οκ. Δηλαδή, είχε, δεν είχε 3-4 χιλιάδες κόσμο. Ναι. Κάπου τόσο. Ήταν παλέρε, ήταν έδρα. Ναι. Ήταν έδρα. Ωραία. Φίλε, τίποτα. Με βασιλετικό να ασχολούμαστε από εδώ και πέρα μόνο. Χαίρετε. Μπάσκετ μέχρι τις 12. Χαίρετε. Του Περιστερίου. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς. Βεβαίως. Ναι. Το όνομά σας. Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτη. Αριανός. Έτσι. Ωραίος. Έτσι. Όλοι. Είσαι στο παλέ. Ναι. Όχι, δεν μπόρεσα να είμαι. Ναι. Αλλά το είδες. Δυστυχώς. Ναι, εντάξει. Ναι. Έχω δει παρόμοια. Είχα πέρσι διαρκεία. Οπότε έχω δει πολύ χειρότερα πράγματα πέρσι. Αλήθεια είναι αυτό. Συνειδητοποιημένος. Ναι, εντάξει. Καλά, πέρσι... Έφαγες πέρσι με το γανάκι, έφαγες το καλοκαίρι, πες την αλήθεια, ε. Α, όχι, δεν το πήρα. Γενικά, στήριζα. Α, δηλαδή... okay, εντάξει. Okay. Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση και... πριν πάμε στα παρακάτω που θες να πεις. Ναι, ναι. Αγγέλου Γιαννάκης. Τώρα Αγγέλου Γιαννάκης... Πρίφτης. Για νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατός, απάντηση. Φίλε μου, θέλω να σε ακούσω. Πέστα. Πες ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε. Είσαι δυνατός, ο λόγος σε σένα. Κάποιοι τον έβριζαν, εντάξει, τώρα ναι. Την άλλη. Μην... Δεν τους άρεσε, βέβαια, ναι. Ήταν λίγος. Η μπασκετική, ήταν λίγος ο Πρίφτης, ναι. Επειδή δεν έβαζε κατοστάρες εντός έδρας σε ομάδες τύπου Κίμη. Ναι. Ήτανε κακός που κέρδιζε δύο φορές τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Και δεν είχε να πει μια καλή ατάκα, δηλαδή. Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου, ας πούμε. Κατάλαβες. Είναι αυτά που πουλάνε και εντάξει. Δεν πουλούσε, ήταν λίγο και αντιπροσωπική και φάτσα του, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Πες μας. Φαίνονται, τα έργα θα φανούν και σίγουρα. Στην πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ο Πρίφτης δηλαδή θα βρεθεί σε ομάδα Ευρωλίγκας. Κάποια στιγμή νομίζω ναι, αργά ή γρήγορα θα γίνει και αυτό. Και νομίζω ότι αξίζει κιόλας. Τέλος πάντων, τώρα να πούμε λίγο... Πρώτα απ' όλα να πω κάτι ποδοσφαιρικό. Ναι, βεβαίως. Στον Νίκο. Ναι. Ένα από τα λάθη του Ερέρα ήταν η χρησιμοποίηση του Γιουνές. Γενικά. Το πώς δηλαδή τον χρησιμοποιούσε. Α, ο τρόπος, ναι. Ήταν. Ναι. Ήταν. Και ειδικά όταν, ας πούμε, ο Άρης έπαιζε 4-3-3. Δηλαδή το 4-3-3 δεν παίζεται με center for Γιουνές. Δεν παίζεται με center for τέτοιου τύπου. Καδρόνι, ας πούμε. Γενικότερα... Ήταν ένα πιο περιφερειακό παίχτη. Ναι. Γενικότερα ο... Αλλά και, στα... και στο 4-2-3-1, δηλαδή το να μου τον έχεις να τον τραβάς έξω, δεν είναι έτσι. Κοίτα, ο Ερέρα προσπάθησε να κάνει το Γιουνές συμμετοχικό, ενώ δεν είναι το στυλ του. Και δεν έχει και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν ήταν ένας παίχτης στυλ Κόκε, θα μπορούσε να γίνει πιο συμμετοχικός, αλλά δεν έχει τα χαρακτηριστικά ο Γιουνές για αυτό να ακριβώς. Παίξει αυτό ακριβώς. Το ρόλο. Με το ζόρι δηλαδή δεν μπορεί να... Και μην ξεχνάμε ότι δεν έκανε και προετοιμασία και γενικά φαίνεται ότι είναι βαρύς. Εντάξει, είναι και τιμήσιος. Πολλά παίζουν εδώ. Ναι. Και τώρα να πάμε και στα μπασκετικά. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα το θεωρώ λάθος. Τώρα μια μέρα πάνω το Άρης ΠΑΟΚ, μια μέρα κάτω δεν λέει κάτι. Είτε από τους μεν είτε από τους δε. Είναι λίγο πολύ φασαρία για το τίποτα, φίλε μου, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, είσαι Άρης τώρα. Τι να παίξεις Σάββατο, τι να παίξεις Κυριακή. Αν είσαι καλύτερος, πάνε και κέρδισε. Είτε παίξεις Σάββατο, είτε παίξεις Κυριακή. Δηλαδή τώρα, αν είχαμε την ομάδα που είχε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, δεν πιστεύω ότι θα το κάναμε θέμα. Εντάξει, για να λέμε και κάποια πράγματα όπως είναι. Ναι. Και από την άλλη μεριά τώρα, το να είσαι ΠΑΟΚ, μια μεγάλη ομάδα, με κόσμο, και να λες ότι άμα γίνει, άμα γίνει την ίδια μέρα με το μάτι με την Ξάνθη, δεν θα έχω κόσμο, μειώνεις και λίγο την αξία σου σαν σύλλογος. Μα δεν θα είχε. Γιατί είσαι ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά είσαι ο ΠΑΟΚ. Με αυτό το πράγμα. Είναι μια πραγματικότητα όμως αυτή, φίλε μου. Ναι, είναι. Αλήθεια είναι αυτό ότι είναι πραγματικότητα και είναι κρίμα το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι ωραίο γήπεδο. Είναι κρίμα να μην έχει. Ωραίο γήπεδο είναι μόνιμα άδειο. Ναι, είναι μόνιμα άδειο. Εντάξει, τι να κάνεις. Τώρα για το μάτς με το Περιστέρι. Εντάξει, η διαιτησία ήταν κακή, όπως είπατε. Δεν είναι μόνο το τελευταίο το σφύριγμα εκεί με το Λάκη Τζόνς. Απ' την αρχή φάνηκε το κακό. Απ' την αρχή ήταν δηλαδή τα δύο τα φάουλ του Μαγκή. Α, και το Μαγκή, τον ξέχασα. Καλά λέει ο φίλος, ναι. Ναι, κάτι τέτοια φάουλ χρεωνόταν ο σέντερ του ΠΑΟΚ πέρυσι, ο Κλάσεν.
για κάποιους που βλέπουν ναι, γενικά μπάσκετ. Τα έκανε όμως εκείνος λίγο γενικά το παιδί, ήταν λίγο το κορμάκι του, δεν το πρόσεχε πολύ. Ναι, ήτανε απλά, λίγο... απλά γενικά, ο διαιτητής δηλαδή που θα σε σφυρίξει φαίνεται από την αρχή πώς θα σε πάει. Έτσι είναι. Και σε αυτό που είπε ο Νίκος έχει δίκιο, ότι ο τρίτος ήταν ο διαιτητής. Ναι. Που... ναι. Ο Πιτσίλκας. Ναι. Φωτοβολίδα δυνατή. Ναι. Απλά το διαμαντή του έμεινε η φάση στο τέλος, εκείνη με τον Λάκη Τζόνς, γι' αυτό... Και το διαμαντή τον έχουν και όλοι σταμπαρισμένο για το τι είναι, είναι η αλήθεια. λίγο παραπάνω, εντάξει. Okay. Εντάξει, τώρα για το Πεδουλάκη, okay, καλός προπονητής είναι, αν και αυτά που κάνει, δηλαδή, είναι ντροπή να τα κάνει αυτά. Και τώρα τα προχθεσινά δεν ήταν τίποτα. Αυτά που είχε κάνει τη χρονιά με Νεοκάρο και Μακνίλ ήταν απίστευτα πράγματα. Mm-hmm. Εντάξει, Καραγκιουζιλίκη έκανε και τότε, Καραγκιουζιλίκη έκανε και προχθές. Τώρα γενικά, Νίκο, εσύ πώς τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ, δηλαδή. Τον μπασκετικό. Αντικειμενικά λίγο, ναι, τον μπασκετικό. Αντικειμενικά. Αγωνιστικά, θεωρώ ότι μπορεί να φτάσει σε πιο υψηλά επίπεδα από ό,τι πέρσι. Αγωνιστικά. Με σεζόν, ναι, όχι τώρα που μιλάμε. Τώρα αλλά... ακόμα έχει δρόμο. Αλλά υπάρχει το γύρω-γύρω το οποίο είναι... κακό. Είναι σημαντικό, τι να κάνουμε. Άμα έχει θέμα οικονομικό, άμα έχει αυτό το κλίμα γύρω-γύρω από την ομάδα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν όλοι να μείνουν συγκεντρωμένοι στο κομμάτι το καθαρά το δικό τους. Ότι έχει πιο γεμάτο ρόστερ από πέρσι, έχει. Έχει πολλές επιλογές. Έχει... Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά μπορεί να παίξει πολύ καλά. Αλλά έχει τα γύρω-γύρω που είναι πρόβλημα. Φαίνεται ότι έχει πιο πολλές επιλογές στην περιφέρεια κυρίως. Θα πω εγώ. Ναι, είναι πιο κοντά σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που πάει πλέον το μπάσκετ. Το δώσε την μπάλα σε έναν και παίξε. Πλέον έχει πολλούς ο ΠΑΟΚ τέτοιους πλέον. Γιατί έτσι πάει το μπάσκετ, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, καλά, ναι, μεν το κομμάτι των συνεργασιών και όλα αυτά, αλλά άμα έχεις κάποιον που ξέρει να τη βάλει μέσα, πλέον αυτός είναι που παίρνει τα λεφτά. Ναι. Δηλαδή, ο Mike James πριν 10 χρόνια, εγώ λέω ότι ήταν ένας παίκτης της σειράς. Αλλά πλέον, επειδή έτσι έχει πάει το μπάσκετ, παίρνει 1,5 εκατομμύριο στην Αρμάνη. Έτσι είναι. Κάποτε στον κολοσσό, έτσι. Ναι, αλλά ναι. Τον βοηθά πλέον έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ, ρε παιδί μου, που είναι πολύ ένας εναντίον ενός. Ναι, ακριβώς. Ναι, κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Τα γύρω-γύρω είναι σημαντικά. Πολύ σημαντικά πλέον έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση. Αυτό που είπες πριν είναι μια αλήθεια για τις ομάδες που έχουν νέους επενδυτές και γενικότερα το σύστημα τους στηρίζει. Δηλαδή αυτό το είδαμε σε μάτσε η πιο εξοργιστική διαιτησία του Περιστερίου φέτος για αυτούς που βλέπουν ήταν στο Κίμη Περιστέρι στο κύπελο, παιδιά. Που χάσανε, έτσι. Δεν είχα εικόνα από αυτό το παιχνίδι, αλλά άκουσα και εγώ πολύ ωραία πράγματα. Το σμπρόξιμο που έφαγε το Περιστέρι ήταν απίστευτο, ήταν αηδιαστικό. Ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, κατάφερε και έχασε. Γιατί. Okay, βάλανε οι άλλοι απίστευτοι. Καλά, εντάξει, κλειστό παιχνίδι ήταν. Έφαγε ένα τρίποντο άλλο στο τέλος, το πήρε. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Okay. Ναι, όπως και προχθές, ας πούμε, στο μάτς του Άρη. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι να μην τα βλέπουμε όλα την ιδιαιτησία. Δηλαδή, και ο Άρης δεν έπαιξε κάτι. Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, στο παλέ με το Περιστέρι, ωραία, με νορμάλ διαιτησία, νορμάλ, έτσι. Με νορμάλ διαιτησία, που μπορεί να έπαιζε και λίγο Περιστέρι, ρε παιδί μου. Λίγο Περιστέρι να έπαιζε, όχι τόσο όσο έπαιξε. Πιστεύω ότι άρεσε ένα-δυο πόντους με γλωσσιά και μπουνιά, θα το έπαιρνε το παιχνίδι, λέω εγώ. Ναι, απλά και το Περιστέρι, δηλαδή δεν είναι ότι. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ καλή ομάδα. Καλή ομάδα, ναι, συμφωνούμε, ναι. Ρε φίλε, έχει 6-6, τι να λέμε τώρα. Είναι μια χαρά ομάδα. Και 6-6 δεν έχει κερδίζοντας τον Πανιόνιο, το Ρέθινο και το Κολοσσό. Ναι, αυτό που είπες πριν. Αν δεν υπήρχε όμως. Συγγνώμη, ρε Παναγιώτη, αν δεν υπήρχε παράγοντας διαιτησίας, ρε Νίκο, πόσο θα έχει. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Εγώ σου μπορεί να έχει 3-3. Ναι, ρε φίλε, okay, αλλά έχει κερδίσει τρεις ομάδες τον Άρη μέσα στο παλέ, που σου έχω πει την άποψή μου και το παλέ, ότι πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού όλοι οι άλλοι είναι outsider, όπως και να είναι ο Άρης, όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Ωραία. Έχει κερδίσει τον Προμηθέα μέσα στην Πάτρα. Που τον πέτυχε στα ξεκινήματα του Champions League, που ακόμα προμηθεύτηκε ήταν λίγο στα. Όχι στα χαμένα, ακόμα λίγο δεν είχε προσαρμοστεί καλά. Και τον κέρδισε και κέρδισε και την ΑΕΚ. Και την ΑΕΚ την κέρδισε εύκολα. Εύκολα, πολύ εύκολα. Παρόλο που το σκορ εντάξει. Ναι. Μειώθηκε στο τέλος. Το σκορ μαζεύτηκε στο τέλος. Αλλά την κέρδισε εύκολα. Και είναι γεμάτη ομάδα, είναι καλή ομάδα. Γεμάτη για το επίπεδό της, έτσι. Εντάξει, μπορεί να μην έχει 12 παίχτες, αλλά έχει 9-10 που είναι μια χαρά. Έτσι είναι. Και να πω και. Και κάτι τελευταίο κιόλας για να μην περιμένουν και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Για NBA. Ναι. Βλέπετε NBA. Φίλε μου, φέτος δυστυχώς λίγο. Η εικόνα μου είναι πολύ μικρή μέχρι τώρα. Πολύ δηλαδή, χθες ήθελα να δω λίγο Γιάννη, χτύπησε το ξυπνητήρι και έτσι όπως χτύπησε, έκλεισε και γύρισε από την άλλη.
Χθες ήταν απίστευτο. Και μετά έβλεπα τα highlights και έλεγαν από δεξί. Ήταν και φανέλα βέβαια που έπαιξε το ρόλο της που ήταν κίτρινη. Ναι, σωστά, σωστά. Θέλω μια γνώμη έτσι για τους Φιλαδέλφια, γιατί εμένα μου αρέσουν οι Φιλαδέλφια. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Πλέον και με τον Butler, είναι ρε φίλε ομάδα η οποία διεκδικεί... Αλλά αυτό δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά. Δεν ξέρω δηλαδή τη δικιά σου την άποψη, επειδή είσαι πιο πολύ μπασκετικός. Δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται πλέον στο NBA. Σε ποιο έχει κομμάτι? Καταδείς λίγο αηδία. Ποιο, το να μαζεύουμε πολλούς καλούς. Star. Ναι. Ξέρεις τι δηλαδή γίνεται. Δηλαδή τώρα το να διώξεις τον Σάριτς και τον Γκάβινγκτον για να πάρεις τον Μπάτλερ, μειώνεις ξεκάθαρα τον πάγκο σου. Έχω άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος είναι στη Φιλαδέλφια, γιατί σπουδάζει εκεί τέλος πάντων στην Αμερική, ο οποίος ήταν έξαλλος με το trade αυτό, γιατί έφυγε ο Covington που είναι πραγματικά ένας πολύ καλός παίχτης, πολύ, πολύ χρήσιμος παίχτης, ρε παιδί μου. Ωραία, εγώ ναι, το Σάριτς τον έχω αδυναμία από εποχές εφές, εντάξει, που μου αρέσει πολύ, για να έρθει ο Μπάτλερ. Αλλά τι γίνεται. Στο NBA, φίλε μου, ξέρεις πολύ καλά ότι η ομάδα η οποία δεν παίρνει το πρωτάθλημα θεωρείται αποτυχημένη. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια ομάδα με πιο μικρό, ξέρω εγώ, μπάζεται από τους άλλους, με ρούκι, με. Αλλά άμα βγει δεύτερη, ωραία, θεωρείται αποτυχία. Αποτυχία. Ο Μπάτλερ, ναι, λοιπόν, πλέον είναι στα 28 του, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου τόσο πρέπει να είναι. Οπότε, δηλαδή. Δεν έχει πάρει κάτι, ναι. Και δεν έχει πάρει κάτι. Και είναι leader, ρε παιδί μου, το βλέπεις ότι είναι leader. Δεν είναι. Δηλαδή, ας πούμε στη Μινεσότα, φαινόταν ο άνθρωπος ότι δεν περνούσε καλά. Γιατί σου λέει εδώ πέρα είναι τσίρκο, εγώ θέλω να κερδίσω. Εντάξει. Και τώρα πηγαίνεις αυτούς που είναι και ο Embiid, ο οποίος νομίζω ότι φέτος μπορεί να κάνει χρονιά πολύ, 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 πολύ υψηλού επίπεδου, και έχει το Simmons. Εντάξει, οπότε σου λέει εκεί. Είναι παιχτάρα ο Simmons, είναι απίστευτο. Δεν συμφωνούμε και τόσο για το Simmons, δεν ξέρω. Για το Simmons έχω πάθει ότι είχα πάθει για το καλάθι πριν κάποια χρόνια. Αλλά ο καλάθι τώρα με έχει βουλώσει το στόμα λίγο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τη πολύ φασαρία γύρω από το όνομά του, κατάλαβες. Αυτό. Αλλά. Εντάξει. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Okay. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ρέντικ που έχουν. Ναι, δηλαδή τώρα. Είναι απίστευτο. Ναι, η πεντάδα του, α πούμε τώρα. Δηλαδή είναι πολύ δυνατή. Εντάξει, και ο Μπάτλερ είναι σκυλή, ρε φίλε. Είναι και παίχτης για το τέλος και άμυνα μπορεί να παίξει και σκόρερ είναι και ηγέτης και όλα. Είναι δηλαδή. Είναι κάτι που δεν είχαν. Οκ, okay, χάνουν ναι, δύο πολύ καλά εργαλεία. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά. Μπάτλερ δεν είχαν, λέω εγώ. Εντάξει, ναι, δεν είχαν, ασφαλώς και δεν είχαν, ναι, τέτοιο παίχτη. Ναι. Δεν είχαν τέτοιο παίχτη. Και ο Ντόνσιτς είναι απίστευτος. Ο Ντόνσιτς είναι απίστευτος. Ο Ντόνσιτς είναι ταλέντο. Ο Ντόνσιτς, γιατί ρε, φίλε, εδώ πέρα στην Ελλάδα το έχουμε ξεφτυλίσει με τα ταλέντα που την είναι αντίληψη 23-24 χρονών. Την αντίληψη που έχει ο Ντόνσιτς μέσα στο παρκέ δεν την είχε ο Διαμαντίδης στα 30 του, λέω εγώ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και το παιδί είναι 20 χρονών, έτσι. Ξεκάθαρα. Το Διαμαντίδη τον λέω τυχαία. Ούτε σου λέω ούτε ο Σάρας, ούτε ο Παπαλουκάς. Εγώ ποιοι άλλοι ήταν τόσο παιχταράδες, παιδί μου, στα καλά τους. Εντάξει. Όχι, κανένας. Ναι. Τώρα τα είπε ο Νοβίνσκι. Δηλαδή είπε ο Νοβίνσκι ότι αυτός ήρθε ξεκάθαρα για να πετύχει. Ξέρει ότι θα πετύχει. Ναι, ναι. Και ας μην ταιριάζει το κορμί του για πολλούς στο NBA. Δεν πειράζει. Έχει καταλαβαίνει τόσο καλά τον μπάσκετ που δεν χρειάζεται το κορμί για το συγκεκριμένο. Απλά εδώ πέρα λίγο στην Ελλάδα τα ταλέντα τα έχουμε μέχρι τα 26. Μέχρι τα 23. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε και στον Άρη που έχουμε 3-4 ταλέντα και είναι ταλέντα. Καλά, ο Ντόντσιτς έπαιζε και από τα 16-17 του Ρεάλ, έτσι. Δηλαδή, όταν ήταν ταλέντο, έπαιξε. Μετά έγινε παίξη κανονικός από τα 18-19, είναι ξεκάθαρο. Ναι, τέλος πάντων. Να σε καλά, φίλε. Καλώς, παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλό βράδυ. Αδερφέ. Το μπάσκετ. Είναι πάλι εδώ. Είναι η εκπομπή Basket City που ασχολείται με το θέμα του Άρη. Εντάξει. Βλέπεις, ρε φίλε. Και εσύ μου λες για τον Μπάνε. Και ξεκινήσαμε την κουβέντα για το Άρης Περιστέρη και έχουμε δύο τηλέφωνα. Τι 11 εσπέρα. Φτάσαμε 11. Νομίζω ότι και ο Μπάνε έπαιξε το ρόλο του. Εντάξει. Έπαιξε. Εντάξει, την ψάχνει για μπάσκετ. Είναι αλήθεια. Να σου πω, θα μας πεις τι ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Θα μας πεις τι γίνεται. Μετά τις 11. Ναι, έχει συνοηθεί. Όταν επιστρέψουμε. Θα μας κλείσουν όλοι, να ξέρεις. Όταν επιστρέψουμε. Ναι. Δεν θα πω το όνομα. Δεν θα αποκαλύψω το όνομα. Λοιπόν. Τηλεπερσόνα αθηναϊκού καναλιού τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας θα είναι στον αέρα της πόλης εδώ. Αποκλειστικά. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Δεν είναι ο Μένιος. Αν και θα ήθελε ο Νίκος να είναι ο Μένιος. Μπα, έχει πει χοντράδες τις τελευταίες ημέρες. Άσε. Υπάρχει τέτοιο. Τι είπε. Έχει γράψει κάτι χοντράδες, κάτι επιστολές, κάτι τέτοια. Και να, γι' αυτό σου λέω, έφυγα από τα γενέθλια και τα άφησα στη μέση. Κατάλαβες, γιατί θα έκανε κομπή. Α, είχε, με σένα. Είχε ρεπορτάζ. Είχε ρεπορτάζ, πώς δεν είχε. Φουλ ρεπορτάζ είχε. Μάλιστα, τέλος λοιπόν, πάντων. Μετά τις 10 θα έχουμε άνθρωπο της ελληνικής τηλεόρασης εδώ για να μιλήσουμε μαζί του και να μας πει κάποια πράγματα που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα σε σχέση με μια συγκεκριμένη διοργάνωση. Να μας εξηγήσει λίγο. Έχει Final Four, λέει.
Έχει Final Four, μπράβο, ναι. Final Four. Τρομερά πράγματα. Και ναι. Το μπάσκετ εκεί. Εγώ χθες το πήρα χαμπάρι. Και το μπάσκετ εκεί. Χθες εκεί που κατεβάζω το. Έτσι. Κάνω scroll down στο Instagram, βλέπω μια φωτογραφία από το Dugout. Final Four of Nations League και ξέρω εγώ Πορτογαλία, Ολλανδία, Ελβετία και. Και ποια άλλη, ρε. Ολλανδία, Ελβετία και Γαλλία, όχι Γαλλία. Κροατία. Κροατία βγήκε πρώτη. Νομίζω δεν κουρατία, ξέρω. Νομίζω και κουρατία. Δεν ξέρω. Και λέω τι Final Four. Το ξανακοιτάω έτσι και λέει Final Four. Και εκεί μπάσκετ. Και εκεί μπάσκετ. Ναι, φίλε, εντάξει. Θα μιλήσουμε για Τζίνι Τιμή, το οποίο παίρνει στην τελική του ευθεία για να φύγει ακόμα μία. Καλή κοπέλα. Θες έλεγε μία που δεν συμπαθούσε καθόλου, είναι η αλήθεια. Ναι. Η Ειρήνη Στεριάδου, δηλαδή με κούραζε πάρα πολύ. Ναι. Και αυτό όταν μιλάνε έτσι οι γυναίκες, μου γυρνάει το μάτι. Αυτό με το χαμόγελο και το επιτηδευμένο χαζό, πολύ μου γυρνάει το μάτι, να ξέρεις. Εγώ αυτό το και να σου πω λίγο κάτι. Αυτό κατευθείαν με γυρνάνε τα μηνύκια. Εμένα μ' άρεσε χθες, επειδή είδα, κριτική επιτροπή που ήταν, πώς λέγεται ο Λάκρας. Ο Σκουλός. Ο Σκουλός. Ήταν ο κακός μπάτσος. Δικάζει διαρκώς τώρα αυτό. Ναι, ήταν ο κακός μπάτσος και η Καγιά χθες ήταν ο καλός μπάτσος. Πάντα έτσι είναι, ρε. Ναι, και με την plus size και ναι. Με μία άλλη μετά. Αχ, αγάπη μου, σου ναι. Λείπει το παιδί σου, το ένα, το άλλο είναι πολύ καλή. Ναι, ρε, δικάζει διαρκώς σου λέω. Ναι, ναι, ο άλλος είναι. Έχω inside information. Όπα. Ότι βγήκε Καγιά Κρασά. Εντάξει, που έχει παντρευτεί έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία στην Αθήνα που έχει κάποια ζαχαροπλαστεία, ξέρεις, ζαχαροπλαστεία όμως υψηλού επίπεδου. Και τι θα παντρευόταν ένα ελληνικό. Γάμους και βαφτίσεις, ξέρεις, υψηλά ισταμένο. Το μέρος καματιάρι της οικοδομής. Η ίδια πηγαίνει ναι. Τα παιδιά της στην παιδική χαρά. Έλα. Και όχι νταντάδες και σία. Έλα. Έτσι μαθαίνω. Είναι μανούλα καλή τότε, μπράβο. Έχει τον ένα γιο, το Κάρολο. Κάρολο κάτι ακόμα είναι, δεν θυμάμαι. Δηλαδή και αυτός... την κόρη της την πρώτη, την Μπιάνκα. Η Μπιάνκα. Μπιάνκα, ναι. Σκυλή. Όχι, δεν είπε Μπιάνκα επειδή είναι πολύ λευκή. Κάρολος δηλαδή. Αυτός λέγεται... Κάρολος Ηλίας ο γιος της. Αυτός θα λέγεται Κάρολος Κρασάς, άστο Ηλίας. Κάρολος Ηλίας Κρασάς. Κρασάς. Δηλαδή τώρα με αυτό το όνομα. Μπιάνκα Κρασά. Θα τον έχει σίγουρα εκεί πέρα και τα λοιπά. Θα είναι στην καλή κοινωνία της Αθήνας. Βέβαια, θα πηγαίνει στο. Πώς λέγεται εκείνο το κλαμπ στην Αθήνα. Το Salon de Bricolage. Το Salon de Bricolage, ναι. Παιδί μου με το. Members Club δεν είναι κλαμπ. Ναι, εγώ ναι, και εσύ δεν μπορούμε να πάμε. Τένις, υπασία. Φτούλεγωσα τα καινούργια μου παπούτσια. Όχι, δεν είναι τέτοια, είναι πολύ normal. Α. Λένε οι πληροφορίες. Το άλογο μου ο Εμπεδοκλής. Ναι. Συναντήσει με κάποια άλλη. Ποια. Διάφορες άλλες. Ποια, πες μία. Έχω μία πρώην τέτοια η οποία έχει παντρευτεί ένα Λιβανέζο. Θυμάσαι τη Βάσια Λόι. Ναι. Έχει χαθεί. Έχει εξαφανιστεί. Είχε εκπομπή στο Alter. Έχει βρει λεφτά γι' αυτό. Βρήκε αυτή, Εμείς γιατί δεν βρίσκουμε. Αυτή όμως με τη Φιλιππινέζα πηγαίνει. Πηγαίνει στην παιδική χαρά. Γιατί δεν μπορεί μόνο το κομμάτι να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει στη Φιλιππινέζα. Και ναι, τι κάνει αυτή, ψώνια. Ποιο, αυτή τίποτα. Κάθεται σε μια γωνία και παίρνει το κινητό. Μάλιστα. Κατάλαβες. Έτσι είναι, φίλε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εκεί που βγάλαμε κόσμο και κάναμε ωραία κουβέντα, να ξερώσουμε τον κόσμο, να βγάλουμε εδώ πέρα αυτά που έχει κανονίσει ο Παπαδόπουλος και να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ, μέχρι τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης. Μπαλαντέρ, εδώ. 62-72 Ολυμπιακός μέσα στην Μπάγκερ Μονάχου. Επέστρεψε στις νίκες. Ηρεμή η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Καλά, μια νίκη δεν νομίζω ότι ηρεμή. Ηρεμή, ρε φίλε, εντάξει. Αν έχανε και σήμερα θα είχε πολύ γκρίνια. Γιατί διάβαζα μετά το 90 το Παναθηναϊκό ψάχνετε. Και δεν είχε κάτι πιστόλια. Είχε και εκεί. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Το μάτς παρακολούθησε ο Θόδωρος Καρυπίδης από κοντά. Καλά έκανε φίλε. Πασχετικός είναι, πήγαινε να δει πασχετάκι. Πασχετικός. Έπαιζε την ίδια ώρα, άρεσε περιστέρι. Οκ. Okay. Να σου πω και λίγο κάτι. Εσύ, αν έχεις την επιλογή, θα επέλεγες από τα δύο. Δηλαδή, άμα σου λέγανε διάλεξε ένα από τα δύο. Εγώ πρόσεξε, γιατί το συζητούσαμε χθες με το χωρίς αυτό και από εκεί που το Σαββατοκύριακο του Άρη θεωρητικά θα ήταν άδειο πλην του μπάσκετ, είχαμε ξαφνικά. Βρήκαμε άνθρωπο από το χωρίς. Ωραία. Γιατί ω γνωστόν, ο Αριανός δεν είμαι βέβαια μόνο αυτό. Απλά επειδή εμείς λόγω επαγγέλματος και να ασχοληθούμε τον Αριανό, ο Αριανός περιμένει το αρνητικό για να μπει δυνατά. Εντάξει, το θετικό δεν τίποτα. Εντάξει, λοιπόν. Δεν ήταν η παρουσία του εκεί. Γιατί να σου πω κάτι, ο Καρυπίδης μένει στην Αθήνα. Δηλαδή, τι θα του πω τον Καρυπίδη. Έλα να δεις Άρης Περιστέρη στο παλέ. Να σου πήρε φίλε, δεν τραβαστά. Ναι, δηλαδή για τον. Τα είχε δίκιο κιόλας. Ναι, εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Έβαλε την ωραία τη φόρμα της Παρί. Έτσι, δεν ξέρω, ήταν Τζόρνταν ή αν ήταν η άλλη τη. Όχι, η άλλη εταιρεία ήταν. Ναι, η άλλη εταιρεία. Πήγε με το μικρό. Εντάξει. Πιο πολύ χτύπησε άσχημα με τον Καρυπίδη. Ο θερμός αγκαλισμός με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Γιατί? Ναι, γιατί είχε γράψει αυτό που είχε γράψει ο Γιανακόπουλος πριν το μάτς Άρης Πάοκ στο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Αλλά εγώ σου λέω επικοινωνιακά μπορεί να ήταν φάουλ. Okay. Αλλά να βλέπουμε και την άλλη πλευρά που λέει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, γνωρίζονται κιόλας. Εντάξει. Και υπήρχε και πρόσκληση του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο Θόδωρο Καρυπίδη για να παρακολουθήσει το παιχνίδι εδώ καιρό. Okay. Έτσι. Yeah. Βασικό. Γιατί είναι φίλοι.
Είναι επιχειρηματίες και δύο. Τι να κάνουμε. Όχι τις διασεμβέλειες φυσικά, αλλά είναι επιχειρηματίες και δύο. Εντάξει, άλλωστε νομίζω ότι στο επίπεδο του Γιαννακόπουλου λίγοι είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, ο άνθρωπος που του επέβαλε η Ευρωλίγκα ένα ωραίο πρόστιμο της Κυμπάρικο και ανέβασε μετά από καμιά ώρα μια φωτογραφία στο Instagram. Έτσι, ένα story okay, με το περιεχόμενο του σιρταριού του. Ποιοτικό περιεχόμενο του σιρταριού. Ναι, η φασαρία τώρα με τον Καρυπίδη με τι έχει να κάνει, ρε φίλε. Η φασαρία με τον Καρυπίδη είναι ότι είχε βγει φωτογραφία. Υπάρχει βασικά φωτογραφία που τον απεικονίζει να έχει θερμό αναγκαλισμό τον Γιαννακόπουλο. Ο οποίος πριν το παιχνίδι με τον Πάουκ, είχε πει μόνο Πάουκ, είχε πατήσει ο Σαβίδη. Ναι, ήταν εδώ πέρα εκείνες τις μέρες. Ναι. Τον Γιωργίτ. Κατάλαβε, είχε πατήσει τον Γιωργίτ, ο οποίος έμαθε ότι έκλεισε το Instagram του. Λοιπόν. Και γι' αυτό έγινε. Αν δεν είχε κάνει αυτό το πράγμα και ο Γιαννακόπουλο, δεν θα ασχολούνταν κανένα, θα ξέρει. Αντίθετα, θα λέγανε μπράβο τον Καρυπίδη με τον Γιαννακόπουλο. Ωραίο. Είναι αυτά τα ζητήματα που λέμε μερικές φορές πολύ κακό για το τίποτα. Ναι, ρε φίλε. Σου λέει επικοινωνιακά, για να είμαι σωστός, επικοινωνιακά ήταν λίγο φάουλ. Γιατί μωρέ ήταν φάουλ. Γιατί έκανε αυτό που έκανε ο Γιαννακόπουλος. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να βλέπουμε και την άλλη πλευρά που λέει είναι φίλοι, είναι γνωστοί. Είχε πρόσκληση να πάει ο Καρυπίδης, πήγε. Τελείως. Πήρε και το μικρό, το Λαζαράκο, που είναι ίδιος, λέει, φωτοτυπία του μπαμπά του είναι. Ναι. Ο γιος Καρυπίδη. Mm-hmm. Ο άνθρωπος που μια μέρα ενδεχομένως μπορεί να λάβει και τις τύχεις του Άρη, έτσι. Ο Λάζαρος Καρυπίδης. Καλά, εντάξει, έχουμε ακόμα ψωμί. Ο Γιωργίς στον Πάοκ, ας πούμε, είναι πιο πιθανό. Έχω να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Βασίλη, πέρασε η ώρα να ξαδοκιμάσουμε τον καλεσμένο μας, πιστεύεις. Μου ήρθε σήμερα σαν σκέψη και τώρα που συζητούσαμε πάλι για τον Πασχετικό Πάοκ πιο πριν. Ο Πασχετικός Πάοκ έχει αυτή τη στιγμή κάποια θεματάκια, σωστά. Mm-hmm. Ωραία, ναι. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν βοηθούσε, υποτίθεται. Όσο μπορούσε. Όχι, υποτίθεται. Ναι. Βοηθούσε, ναι. Λέω, τι έγινε, δηλαδή. Τώρα που θα είναι εδώ αυτές τις μέρες, θα μάθουμε τι έγινε. Α, θα υπάρξει κάτι δηλαδή αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω. Ωραία. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι θα είναι εδώ αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Ξέρω ότι είναι πιθανό να γίνει μια κουβέντα μαζί του. Μαζί του. Και όχι με άλλους. Mm-hmm. Μαζί του. Και όπου άλλους. Με τον Ιβάν. Ναι. Και όπου άλλους, βάλτε. Να πω εγώ να είμαι τυχαίο. Όχι, δεν, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν θα πω. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Τώρα, αν θα γίνει κουβέντα, θα φανεί, δεν ξέρω. Απλά, θα γίνει η κουβέντα, δηλαδή μπάνε Ιβάν. Είναι πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο γιατί θα είναι εδώ τις επόμενες μέρες από όσο ξέρουμε. Παγώνουν μπορεί και να μην έρθει. Σωστό, ναι. Δεν είμαστε παγώνουν όλα, σταματάνε όλα. Εντάξει, η εκπομπή στη δεύτερη ώρα της έχει τη χαρά να φιλοξενεί έναν άνθρωπο της ελληνικής τηλεόρασης. Ένα χαμογελαστό παιδί. Ένα ωραίο παιδί. Ένα παιδί που έχει κερδίσει εντυπώσεις. Ένα παιδί που έχει κερδίσει εντυπώσεις σε αυτούς που δεν ξέρουν. Σε αυτούς που δεν ξέρουν, έτσι. Ένα παιδί που οι γυναίκες που περιμένουν μετά τα τέλος των αγώνων της Εθνικής τα flash interview για να δουν τους ποδοσφαιριστές μένουν περισσότερο. Ποιο είναι αυτό το παλικάρι το ωραίο με το κουστούμι που παίρνει συνέντευξη από αυτόν, αγάπη μου, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι, ας πούμε. Mm-hmm. Κατάλαβες. Έναν άνθρωπο που πολλοί τον έχουν. Συγκρίνει έτσι εμφανισιακά με τον Πελέ, τον Ιταλό, τον ποδοσφαιριστή. Εγώ νομίζω ότι παραπέμπει περισσότερο σε Ευθύμη Κουλούρη. Έτσι. Τον αδική. Τον αδικό. Εντάξει, Γρατσιάνο Πελέ. Είναι όμως πάνω απ' όλα, να ξέρετε, ο συνάδελφος και πολύ καλός μας φίλος και είναι τιμή μας να το θεωρούμε φίλο μας. Έτσι, γιατί έχουμε πιει και ένα καφέ μαζί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ο Γρηγόρης Ατρίδης, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Γρηγόρη! Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Ο συνάδελφος από το Open Beyond, έτσι, τα λέμε. Ο συνάδελφος, έτσι, και ρεπόρτερ της Εθνικής. Από το Open Beyond. Μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων. Σωστό, ναι. Ο οποίος συνάδελφος, καταρχάς, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Τέτοιο πρόλογο δεν θα σου κάνει κανένας, ναι. Να ξέρεις ποτέ. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι ξέφυγε η κατάσταση. Δηλαδή, από ό,τι σου είχε μετά, έλεγα για ποιον λέει, θα κλείνα. Ο συνάδελφος, ο οποίος από τότε που ανέλαβε την εθνική ομάδα, τα πράγματα πηγαίνουν ανησυχητικά κακά. Δηλαδή. Ναι, γιατί μέχρι τότε πήγαιναν τρένο. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, απλά μέχρι ένα διάστημα πέρσι ήμασταν μια ομάδα που διεκδικούσε την είσοδό της μεγάλη διοργάνωση σε τελική φάση. Είχαμε ένα προπονητή που ελπίζαμε ότι βρήκαμε κάτι και τα καταφέραμε. Τώρα τελευταία έχουν στραβώσει πολύ τα πράγματα, δηλαδή λοιπόν, έχουμε πάει πολύ πίσω. Να σου πω λίγο να μας ανοίξει τα μάτια, εσύ που ασχολείσαι περαιτέρω. Ωραία, ναι, είμαστε ναι, εδώ κάτι τρίτες, τετάρτες και πέμπτες, οι οποίες σχεδόν κάθε μήνα, μία φορά το μήνα, έχει αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται Nations League. Έτσι. Εντάξει. Χαμπάρι για το τι γίνεται εκεί δεν έχουμε. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ βλέποντας λίγο το μάτς με τη Φιλανδία, μπράβο. Λοιπόν, σε κάποια φάση ακούω τον Αλέξη Πυρόπουλο να λέει ότι η Ελλάδα θέλει δεύτερο γκολ. Εντάξει. Για να έχει ελπίδες για την πρώτη θέση. Σωστά. Ήθελε. Σωστά. Τότε. Σωστά. Και εγώ σου λέω, το έβαζε φίλο δεύτερο γκολ και έβγαινε πρώτη. Τι γινότανε. Ναι, λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Το Nations League. Το Nations League, λοιπόν, είναι μια
πολύπλοκη διοργάνωση. Ναι. Γιατί δεν ήταν πολύ εύκολο να δημιουργηθεί. Αλλά πριν πάω στην περιγραφή, νομίζω, κάνοντας ένα μικρό σχόλιο, ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα από ποια άποψη. Όχι γιατί πρέπει να πούμε κάτι καλό να το πουλήσουμε. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα φιλικά νεαρά παιχνίδια που έδιναν οι εθνικές ομάδες, που ήταν αναγκασμένοι οι ποδοσφαιριστές να έρχονται και να ταξιδεύουν, ειδικά αυτοί του εξωτερικού που είναι και οι πιο ταλαιπωρημένοι, γιατί είναι πολύ επιθετικό το πρόγραμμα των ομάδων τους και πολλοί δεν ήθελαν κιόλας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, τους βάζει σε μια διαδικασία να παίξουν επίσημα παιχνίδια. Είναι μια διοργάνωση. Έχει βαθμολογικό κίνδυνο να το κάνουμε. Φίλε, okay, ναι, 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 ναι. Καταρχάς, όλο αυτό που περιγράφω, προφανώς επειδή υπάρχει από πίσω η UEFA, δηλαδή όχι εμείς, ξένοι άνθρωποι, και δεν το λέω με κακή αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, έχει στηθεί με τέτοιο τρόπο που υπάρχουν σπόνσορες, υπάρχουν τηλεοπτικά δικαιώματα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον τρόπο με τον οποίο έχει στηθεί η ίδια διοργάνωση. Δεν έχει καμία σχέση τέλος πάντων με όλα τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια που βλέπουμε. Okay. Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτηση, ναι. Εμείς λοιπόν ήμασταν στον τρίτο, ας το πάμε, group. Θα μπερδέψουμε λίγο group και ομίλους. Ναι, εγώ όπως το βλέπα, είχε League A που παίζαν, ας πούμε, οι πρώτες ομάδες, ξέρω, η Γαλλία, η Ολλανδία, κουλουπού. Ωραία. League B και εμείς ήμασταν στο C, σωστά. Ωραία. Καλύτερα το είπες εσύ. Ναι. Εμείς ήμασταν λοιπόν στην τρίτη λίγκα. Ναι. Κάθε μία λίγκα από τις τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος, που υπήρχαν, είχε διάφορους ομίλους μέσα. Και ανάλογα με τον αριθμό που είχε η Λίγκα, έβγαινε και η διαίρεση στον αριθμό των ομίλων και στον αριθμό των ομάδων που είχε κάθε όμιλος. Σκεφτείτε ότι υπήρχε όμιλος και με τρεις ομάδες στη Λίγκα, ναι, την πρώτη, ναι, για παράδειγμα. Σε όλες τις Λίγκες νομίζω είχε όμιλο με τρεις ομάδες, ναι. Ωραία. Ας πάρουμε μία Λίγκα για να μην το μπερδέψουμε. Ναι. Σε μία Λίγκα λοιπόν υπήρχαν, για παράδειγμα, τέσσερις όμιλοι. Σε κάθε όμιλο υπήρχαν τέσσερις ομάδες. Ναι. Αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα ήταν τα παιχνίδια των ομάδων μεταξύ τους σε κάθε όμιλο. Ναι. Ο πρώτος από κάθε όμιλο, που στο παράδειγμά μας θα είχαμε τέσσερις πρώτους, γιατί η Λίγκα μας έχει τέσσερις όμιλους. Ωραία, ναι. Ωραία. Ο πρώτος από κάθε όμιλο λοιπόν θα είχε την ευκαιρία να παίξει στα play-off του Nations League. Τι σημαίνει αυτό? Τελειώνει το Nations League όπως τελείωσε τώρα και ξεκινάνε το Μάρτιο τα προκριματικά. Ναι. Τελειώνουν τα προκριματικά μετά από κάποιους μήνες. Και μετά από τα προκριματικά, αφού έχουν ξεκαθαρίσει τα εισιτήρια των ομάδων που θα πάνε στην τελική φάση του Euro, ναι, παίζουμε τα play-off του Nations League. Και εδώ κολλάει το ότι είναι διοργάνωση δεύτερης ευκαιρίας. Η πρώτη λοιπόν του κάθε όμιλου στη Λίγκα που έχουμε πάρει ως παράδειγμα, ναι, θα παίξουν μεταξύ τους δύο ημιτελικούς και ένα τελικό. Ναι. Ο νικητής από αυτό το mini τουρνουά που θα γίνει, δηλαδή τα play-off, το Final Four, δηλαδή το μπασκετικό, για να το πούμε σωστά. Μπράβο, πολύ σωστά, γιατί όλοι κλέβουν από τον μπάσκετ. Ναι, το φίλε. Θα είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο της δεύτερης ευκαιρίας. Και θα πάει, θα δοθούν δηλαδή. Ένας είναι αυτός δηλαδή. Ένας θα πάρει εισιτήριο δεύτερης ευκαιρίας. Από κάθε λίγκα θα είναι ένας, τέσσερις ομάδες δηλαδή, ξέρω εγώ παράδειγμα. Αυτό, τέσσερα εισιτήρια δίνονται. Μάλιστα. Τέσσερα εισιτήρια. Απλά, επειδή τέσσερα εισιτήρια δίνονται με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι. Επειδή υπάρχει η περίπτωση στα προκριματικά κάποιος από τους πρώτους που θα έπαιζε σε αυτούς τους τελικούς να έχει πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του Euro από τα προκριματικά, εμείς ως Ελλάδα, για να απαντήσω τώρα στην ερώτηση που μου έκανες, είχαμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε όλη αυτή τη συμμετοχή μας, τέλος πάντων, σε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία και μέσω της δεύτερης θέσης. Δηλαδή, ναι, αυτό ελπίζαμε ότι θα κάνουμε στο τελευταίο παιχνίδι με την Εστονία. Okay. Γιατί εσύ με ρώτησες για το παιχνίδι με τη Φιλανδία που κυνηγούσαμε ακόμα την πρωτιά και θέλαμε το 2-0. Δεν το είδα, ρε φίλε, γι' αυτό. Απλά έμαθα το σκορ. Ναι. Χάσαμε λοιπόν την πρώτη θέση που θα ήμασταν σε αυτούς που θα πηγαίνανε σε αυτό το τουρνουά μετά τα προκριματικά του Euro. Okay. Και με την Εστονία αυτό που έγινε, που θέλαμε μόνο να μην χάσουμε και τελικά χάσαμε και τους Εστονούς, χάσαμε και τη δεύτερη θέση. Οπότε δεν έχουμε καν την ελπίδα να γίνει κάτι που θα μας έδινε τη δυνατότητα, έστω και ως δεύτερη, να παίξουμε σε αυτά τα play-off του Nations League μετά τα προκριματικά του γύρω. Εντάξει, δεν πειράζει, φίλε. Στα προκριματικά, ρε φίλε, όμως, εντάξει, που η ομάδα σιγά-σιγά θα έχει μπει στην νοοτροπία του νέου προπονητή, έτσι, θα είναι αυτή που πρέπει, θα βγει πρώτη και θα πάρει από εκεί το εισιτήριο, ρε φίλε. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σενάριο, είδες, και πολύ θετικό, και μακάρι να ισχύσει. Θετική αύρα. Ξέρετε,
ξέρετε πολύ καλά ότι όταν μεγαλύτερο το ρεπορτάζ μιας ομάδας, και στην προκειμένη περίπτωση είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί η εθνική ομάδα πάντα έχει μια συμπάθεια και μια θέση στην καρδιά μας, όπως και αν το κάνεις. Στη δικιά μας, γιατί σε κάποιους άλλους δεν νομίζεις. Καλά, εντάξει, για μας μιλάω. Okay. Είναι λίγο άσχημο να διαχειρίζεσαι καταστάσεις με ήττες, με αλλαγές προπονητών. Θες λίγο να ισχυώσεις το πράγμα, δεν παλεύεται. Αυτό που ήθελα να πω απλά για να ολοκληρώσω τη φάση με το Nations League είναι ότι, επειδή κάποιος θα ρωτήσει, OK, και όλοι οι υπόλοιποι που δεν συμμετέχουν και δεν είναι πρώτοι και δεν πάνε σε αυτή την τελική, το τελικό τουρνουά για να πάρουν τις δύο δεύτερες ευκαιρίες, τι κάνουν? Για τους υπόλοιπους λοιπόν, υπάρχει η αναβάθμιση και ο υποβιβασμός σε λίγκα. Δηλαδή, άμα τα πας πολύ καλά και είσαι στην τρίτη λίγκα και πας ως πρώτος, την επόμενη φορά που θα παίξεις Nations League, στο επόμενο δηλαδή Nations League, γιατί ήταν η πρώτη φορά, γιατί είναι νεοσύστατη η διοργάνωση, θα, με αυτό που έκανες στην προηγούμενη διοργάνωση, βοηθήθηκες στο να ανέβεις λίγκα. Τώρα κάποιος κουτοπώνηρος, εντάξει, μπορεί να μην είναι και κουτοπώνηρος, απλά πονηρός να είναι, θα πει ότι, OK, γιατί να ανέβω λίγκα και να ανέβω δύο βαθμούς δυσκολίας σε αυτή την διοργάνωση δεύτερης ευκαιρίας, θα μπω στη διαδικασία να χάνω και να πέφτω. Mm-hmm. Δεν πάει όμως έτσι, γιατί άμα πέφτεις, πέφτεις και στο ranking της UEFA. Ναι. Και τώρα 2 Δεκεμβρίου που θα γίνει στο Δουβλίνο η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro, τα γκρουπ δυναμικότητας δημιουργούνται με βάση το ranking. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε πάει τόσο χάλια το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχουμε πέσει στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Πέσει, ας πούμε, να πετύχουμε όμιλο, ξέρω εγώ, με Γαλλία, Βέλγιο, ξέρω εγώ, και Πολωνία, αυτό, ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Γαλλία είναι, η Γαλλία και η Πολωνία είναι στο πρώτο για αυτά τα παραδείγματα που έχουμε. Η Πολωνία τόσο ψηλά είναι, αλήθεια. Ναι, για κακή μας τύχη στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Γερμανία. Δηλαδή μπορεί να σου τύχει για ένα όμιλο Ισπανία-Γερμανία, άλλη μία δύσκολη από το τρίτο, γιατί δεν είσαι καν στο τρίτο, και να είσαι εσύ και άλλη μία ακόμα από το πέμπτο. Ναι. Που αυτό δεν το είχαμε στο μυαλό μας τόσο καιρό εμείς ως Ελλάδα, γιατί στη μετά Euro εποχή, άντε και μια διετία πριν το Euro και το θαύμα του 4, έχουμε συνηθίσει να είμαστε πολύ πιο ψηλά στο ranking, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε όλες τις κληρώσεις για τα προκριματικά να έχουμε ευκολότερους αντιπάλους και να αποφεύγουμε τα μεγαθύρια. Και είναι και η εξήγηση στο γιατί μόνοι μας αυτές τις κληρώσεις πέφτουμε με κάτι περίεργες ομάδες που πολλές φορές είναι και οι ίδιες. Πλέον δεν θα είναι οι ίδιες και είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό εντάξει. Είναι το, η αλήθεια το είναι ότι τώρα, ρε φίλε, που ανέλαβε ο Αναστασιάδης, τώρα εντάξει, πέρα από, από το χαβαλέ και όλα αυτά. Εντάξει, είναι ένας κοινός προπονητής. Προφανώς στα δύο πρώτα παιχνίδια, εντάξει, okay, μπορεί στα δικά μας τα μάτια να φαίνονται οι αντίπαλοι εύκολοι, ωραία, αλλά έτσι όπως είναι η εθνική, δεν είναι εύκολη. Τι να κάνουμε, δεν είναι σε καμιά σούπερ κατάσταση. Εντάξει, απλά εγώ πιστεύω το συγκεκριμένος, επειδή για μένα ο ομοσπονδιακός προπονητής, okay, ναι μεν, πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, και αυτός ψηλά καρτατισμένος, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού και ένα υψηλό επίπεδο, δεν διαφωνώ. Αλλά νομίζω ότι η εθνική ομάδα, επειδή είναι έτσι όπως είναι, όχι δική μας γενικά, θέλει λίγο, ρε παιδί μου, να βρει το κίνητρο ουσιαστικά. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε η Γαλλία και η Γερμανία που διεκδικούν τίτλους κάθε φορά. Εντάξει. Ναι. Ο στόχος μας είναι να βρεθούμε σε τελικές φάσεις. Όσο δυνατόν περισσότερο, όποτε μπορούμε. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος θα το δώσει το κίνητρο, θα το βρει. Για να είναι η ομάδα πιο ανταγωνιστική. Τώρα εντάξει, στο κομμάτι του ταλέντου δεν ξέρω αν έχει και πολύ, αλλά εντάξει. Χωρίς να περιορθολογήσουμε ιδιαίτερα, εγώ θα σας πω μια βασική διαφορά που έχω παρατηρήσει. Βρισκόμενος, ρε παιδί μου, στα παιχνίδια της ομάδας δίπλα στον πάγκο. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου. Στην περίπτωση του Σκίμπε, η αντίδραση από τον πάγκο, από την πλευρά του προπονητή, για μένα ήταν σοκαριστικά απαθής. Και mm-hmm. δεν το λέω γιατί έφυγε. Ωραία. Mm-hmm. Στην παρούσα φάση μπορεί να μην ενδιαφέρεται κανένας ποιος ήταν ο προηγούμενος, γιατί έφυγε και τι έγινε. Έφυγε, πάει. Mm-hmm. Στην περίπτωση του Αναστασιάδη τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ζει. Το ζει πάρα πολύ και είναι και γενικά ένας προπονητής που ένα πολύ δυνατό του στοιχείο είναι το κουτσάρισμα στη διάρκεια του μάτς. Mm-hmm. Τώρα, σαν επιλογή για προπονητής, θα σου πω ότι και εγώ προσωπικά θα είχα 1.000.000 ενστάσεις. Γιατί έχω έναν διαφορετικό τρόπο που σκέφτομαι και θα έλεγα ότι μπορεί να είναι προτιμότερο, για παράδειγμα, να πήγαιναν σε μία επιλογή ενός τεχνικού που θα το έβλεπαν πιο μακροπρόθεσμα για εμένα. Στη φάση που είναι η εθνική ομάδα, ρε φίλε, μια τέτοια επιλογή τύπου Αναστασιάδη μου φαίνεται να είναι η ενδεδειγμένη, να σου πω, μπορεί να είναι και λάθος στο δικό μου το μυαλό. Αλλά θέλει λίγο έναν άλλο προπονητή, ρε παιδί μου, λίγο, ξέρεις, αυτόν που θα βάλει μια μπρίζα,
που λίγο θα ταράξει λίγο το, τα νερά. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση έχοντας ζήσει τον Αναστασιάδη και σε πάγκο ομάδας είναι ότι δεν τον έχω δει ποτέ ξανά στη ζωή μου τόσο πολύ ενθουσιασμένο και χαρούμενο σε ξεκίνημα σε δουλειά. Δηλαδή πιστεύω ότι με τον τρόπο με τον οποίο τον έχουμε σχεγραφίσει ως άνθρωπο, όχι μόνο ως προπονητή, ήταν ένα το τελευταίο από τα κουτάκια που είχε ως στόχο ζωής. Να γίνω προπονητής στην εθνική ομάδα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πιάσω, ας πούμε, το ταβάνι των στόχων μου στο κομμάτι της προπονητικής. Ναι. Αυτό ίσως να τον βοηθήσει να ξεπεράσει κάποια κολλήματα, κάποιες δυστροπίες, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολος χαρακτήρας, να ζωγλέψει κάποιες γωνίες. Πόσο ο Άγγελος Σιάδης, δεν είναι 60, πόσο είναι 60 κάτι. Είναι, ναι. Δεν θα τις αλλάξει αυτές τις δυστροπίες, δεν φύγει τα κολλήματα, δεν αλλάζουν αυτά. Άμα ήταν αλλάξει τα πιο μικρός, τώρα δεν νομίζω αλλάζουν. Μπορεί να μην τα αλλάξει, να τα αλλάξει, δεν θα τα αλλάξει. Απλά μπορεί να μην επιμείνει τόσο πολύ. Okay. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνεται, ίσως αυτό είναι και πλεονέκτημά του που θα πω. Δεν πρόκειται να του επιβάλλει κανένας ποδοσφαιριστή ούτε να κάνει κουμάντο άλλος. Αυτός θα κάνει από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα που θα είναι. Και αυτό είναι και πλεονέκτημα μεγάλο. Mm-hmm. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις ο Άγγελος που θα καθόταν σε έναν πάγκο ομάδας μπορεί στην εθνική να είναι και λίγο πιο ήπιος σε κάποια αντίδραση του, λέω εγώ. Ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά στη συνέχεια, νομίζω ότι δεν περίμενε και κανένας ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια θα μπορούσε να κάνει κάτι ιδιαίτερο η ομάδα. Και μόνο που έβγαλε μια αλφα αντίδραση και είχε λίγο διαφορετική εικόνα, είναι κέρδος. Και τώρα μιλώντας για το παιχνίδι με την Εστονία, είναι η κλασική περίπτωση που είχε 1 εκατομμύριο προβλήματα η εθνική, της έχει κάτσει και μία μέρα στην οποία τρώει γκολ κατά λάθος, έχει γίνει λάθος στην άμυνα και είναι και αυτό γκολ, μετά υπάρχουν αρκετές φάσεις για τα δεδομένα της ελληνικής ομάδας, υπάρχουν δοκάρια και υπάρχουν χαμένες ευκαιρίες, η φάση του Καρέλη για μένα είναι φωτογραφική γιατί ο Καρέλης δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση γιατί δεν έχει και ενεργό ρόλο στον ΠΑΟΚ. Είναι από αυτούς τους παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Φτάνει να κάνει ένα ψαλιδάκι το οποίο είναι όχι μόνο εντυπωσιακό, είναι τρομερή φάση. Έτσι. Και η μπάλα πηγαίνει πάνω στον ομοφλέκα. Δηλαδή να πήγαινε λίγο δίπλα δεν υπήρχε περίπτωση να τη δει καν ο συγκεκριμένος ομοφλέκας. Mm-hmm. Έπρεπε να γίνει και αυτό το 0-1. Mm-hmm. Πάντως νομίζω ότι εν όψη των προκριματικών του Μαρτίου θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. Δηλαδή θα κρατήσει κάποιους Δεκεμβρίου. Παίκτες. Κάτσε λίγο για να το πάμε έτσι. 2 Δεκεμβρίου είπαμε έχει κλήρωση των προγραμματικών και μετά ξεκινάει η διαδικασία τον Μάρτιο. Ναι, μάλιστα. Okay. Εντάξει, οπότε δεν υπάρχει και κάποιο έτσι. Απλά θα πρέπει μέσα από τις επιλογές των προσώπων ο προπονητής να διαφοροποιήσει λίγο την κατάσταση σε επίπεδο χαρακτηριστικών που θα έχει στη διάθεσή του. Και από εκεί και πέρα είναι το τι θα καταφέρει να κάνει με τις κάποιες παραπάνω μέρες που θα έχει στη διάθεση την ομάδα του. Γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό για κάθε προπονητή όμως. Να βρει και ένα κορμό νομίζω που με αυτόν θα προωθηθεί, ναι, από εδώ και πέρα. Αυτό. Και νομίζω ότι θα κρατήσει κάποιους από τους έμπειρους ως κολόνες και ότι η λογική του είναι ότι θέλει να ανανεώσει πάρα πολύ την εθνική ομάδα. Ναι. Και να την ανανεώσει όχι μόνο βλέποντας μέχρι το Δεκέμβριο του 19 που είναι και το συμβόλαιό του, που είναι και το deadline για την προσπάθεια που θα γίνει για να πάμε στο Euro, στην τελική φάση, mm-hmm, αλλά και γιατί βλέπει και πιο μετά το τι θα γίνει με την εθνική ομάδα και σε επόμενη προκριματική φάση και σε επόμενο Nations League, γενικά σε όλα τα επόμενα. Mm-hmm. Και γιατί θεωρεί, νομίζω, ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε ως ομάδα είναι πως έχει φτάσει σε τέλμα το κίνητρο πολλών ποδοσφαιριστών. Και αυτό νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται και στην αγωνιστική μας εικόνα. Σου λέω, δηλαδή, για αυτή την περίπτωση ο συγκεκριμένος είναι ο πιο ενδεδειγμένος, ναι, θα πούμε, ναι, έτσι. Ναι, γιατί αυτό είναι θα το δώσει το κίνητρο, κάτι θα πει, παλικάρι μου από εδώ, από εκεί θα το δώσει. Και το... όχι μόνο αυτό, να προχωρήσει ενδεχομένως και σε κάποιες αλλαγές, αν κάποιοι επιμένουν να μην δίνουν και αυτά τα πράγματα. Ναι, αυτός θα το κάνει, δεν έχει θέμα. Ναι, αυτός δεν θα κολλήσει, ναι, όχι, στα όχι, πρόσωπα. Ναι. Είναι το βέβαιο ότι δεν πρόκειται να μασίσει. Εντάξει, βέβαια, να τα λέμε και όλα, νομίζω ότι πρέπει άμεσα να δοθεί και μία λύση με το θέμα του γηπέδου, γιατί η κατάσταση με το Ολυμπιακό Στάδιο είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, από μόνη της δυσκολεύει την προσπάθεια που γίνεται. Το Ολυμπιακό Στάδιο δεν ήταν ποτέ έδρα. Γιατί το βράδυ με αυτούς που πήγαν στο γήπεδο, πρέπει να φύγει ευρύτερα από το Ολυμπιακό Στάδιο χθες. Εννοείται, εγώ αφήνω στην άκρη αυτό που αναφέρει ο Νίκος Γρηγόρη και πάω στο άλλο, ας πούμε, από πλευράς κόσμου, δηλαδή που έβλεπες μια εικόνα 5 από εδώ, 10 από εκεί, 12 πιο πάνω. Εντάξει. Γιατί διαβάζω για το Παγκρίτιο, ας πούμε. Στο Παγκρίτιο δεν θα συμβεί κάτι αντίστοιχο, ας πούμε.
Η τοπική κοινωνία είναι, κύριε φίλε. Πάλι ρε Νίκο, δεν θα μαζεύει τόσο πολύ κόσμο. Καλά, εγώ σου λέω θα είναι κατάμεστο, αλλά θα έχει περισσότερο κόσμο και θα είναι έδρα. Δεν θα είναι κατάμεστο όπως ήταν πριν κάποια χρόνια που μετά και η ίδια η ομάδα έδινε κίνητρο στον κόσμο με βάση τις εμφανίσεις της και την εικόνα της και το ότι ήταν πολύ πιο ανταγωνιστική συνολικά. Αλλά νομίζω ότι σε μια μικρότερη κοινωνία, στην περιφέρεια, μιλώντας και για την Κρήτη που έχει και μια αδυναμία στην εθνική ομάδα ο κόσμος, θα γίνει περισσότερο το κάθε παιχνίδι ένα event. Έτσι. Και άμα το δουν έτσι, νομίζω ότι εκεί που σε ένα παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο ή γενικά, ας πούμε στην Αθήνα, μπορεί να είχε 7-8.000 κόσμο, τώρα μπορεί να έχει 4-5.000 παραπάνω και σε ένα μικρότερο γήπεδο να είναι και λίγο καλύτερα τα πράγματα και να είναι και άλλο το κλίμα. Και να πάνε και στην άλλη στην Κρήτη, ρε Νίκο, που καλύπτει το ρεπορτάζ, φίλε, δύο μέρες. Ναι, είναι και αυτό. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Αυτό, παιδιά, να ξέρετε ότι. Είναι τελευταίο, δεν εννοείται, αλλά σημαντικό. Δωράκι, όχι. Είναι ένα δωράκι στο τέλος που εμείς οι επαγγελματίες προφανώς και δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Δεν έχει περάσει κανένα το μυαλό μας. Είμαι σίγουρος. Γιατί υπάρχουν. Όχι, κλαίμε ταυτόχρονα, στο τέλος βέβαια, γιατί είπαμε το βάζουμε στο τέλος στους επαγγελματίες, με τις υπόλοιπες προτάσεις γηπέδων που έχουν γίνει. Δηλαδή, ας μας λυπηθούν λίγο. Κάτσε. Η μία διάβαζα τον Παμπελοπονισιακό, υπάρχει άλλη επιλογή. Και να είναι αυτή. Και το κήπεδο της Λάξης νομίζω διάβασα. Ναι, και το LFC Arena και το κήπεδο της Ξάνθης στα Πηγάδια είναι προτάσεις. Ναι, σίγουρα. Καταρχάς, τα φίλε, δεν πρέπει να έχει διεθνές αεροδρόμιο για να πας να παίξεις κάπου σε τέτοια έδρα. Σε κάποια χιλιόμετρα από το γήπεδο θα πρέπει να έχει διεθνές. Δεν θα πρέπει να πάνε άλλοι στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθη, ρε φίλε. Να έρθει το Βέλγιο, ας πούμε, να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και να πάρει το λεωφορείο να προσγειωθεί. Θα προσγειωθεί το Βέλγιο π.χ. στην Καβάλα και από την Καβάλα θα παίζει. Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Μάλιστα. Τρομερό. Πάντως, για να δώσουμε, να το διαλευκάνουμε λίγο και αυτό, γιατί εντάξει, κάνουμε μια κουβέντα η οποία είναι λίγο πιο χαλαρή, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον. Γίνεται πολύ μεγάλος δώρος για το ποια θα είναι τελικά η επιλογή. Νομίζω ότι επειδή έχουν γραφτεί πάρα πολλά και ίσως είναι και υπερβολικά, αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει πάρθει μια απόφαση να αλλάξει η έδρα, να φύγει η ομάδα του Ολυμπιακού Στάδιο. Υπάρχει μια προτίμηση, αν θα μπορούμε να το πούμε έτσι, στην περίπτωση της Κρήτης και στον Παγκρήτο συγκεκριμένα. Ναι. Και απλά τα προβλήματα που έχει και το συγκεκριμένο γήπεδο είναι ότι θα πρέπει να γίνουν διορθωτικά έργα, τα οποία δεν είναι λίγα. Υπάρχει κόστος σε αυτό. Και επίσης, όποιο γήπεδο θα αποφασιστεί ότι θα είναι η επιλογή, θα το εγκρίνει και στο τέλος η UEFA. Mm-hmm. Τώρα, χρονικά, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στο οποίο θα γίνει συγκεκριμένο το θέμα του γηπέδου. Δηλαδή, από αυτό το συμβούλιο θα προκύψει ότι η ΕΠΟ προτείνει την πρώτη και τη δεύτερη της λύση ως έδρες της εθνικής ομάδας. Και μετά θα περάσουμε στο τεχνικό κομμάτι, να γίνουν τα έργα και να έρθει η UEFA έγκαιρα αρκετό καιρό πριν τα προκριματικά. Νομίζω ότι σκεφτείτε ότι είναι μέχρι το τέλος του 18 θα γίνει αυτός ο έλεγχος. Κάπου το Δεκέμβριο από ό,τι έμαθα. Για να δούμε αν όντως αυτή η επιλογή που έχει γίνει από την πλευρά της Ομοσπονδίας είναι και η σωστή, ενδειγμένη με βάση τις προϋποθέσεις και έτσι θα προχωρήσουν. Μάλιστα. Οπότε θα το ξέρουμε το θέμα του γηπέδου, απλά είναι λίγο περίεργο το ότι διάφορα δημοσιεύματα, το λέω και εγώ γιατί και εμένα με απασχολεί, όχι εδώ, όχι εκεί, κάποιες πόλεις κιόλας που είναι υποψήφιες το σπρώχνουν και λίγο το θέμα γιατί θέλουν να έρθει η εθνική ομάδα εκεί για τους δικούς τους λόγους. Λίγο βάλτε και στο μυαλό σας ότι είναι και προεκλογική περίοδος του καλοκαιριού. Για όλους είναι, τι λέμε τώρα. Να το πουλήσουμε ότι φέραμε την εθνική ομάδα σε εμάς, οπότε είναι ένα περίεργο πράγμα. Να σου πω, Γρηγόρη, πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, ρε φίλε. Τι θα βλέπουμε από εδώ και πέρα στο Open Beyond, όπως έχουμε, ρε φίλε. Άσε τώρα τα γύρω-γύρω, πάμε λίγο στο ζουμάκι. Πάμε λίγο στο ζουμάκι. Σε ποιο κομμάτι τώρα λέμε, για να απαντήσω. Στο αθλητικό, ρε φίλε, στο αθλητικό. Στο αθλητικό. Γιατί θα χοντεύει πρώτη μέρα. Ναι, νομίζω ότι καλώς χρόνο των πραγμάτων. Το βράδυ της Κυριακής θα υπάρχει μια αθλητική εκπομπή η οποία θα σχολιάζει την Super League και όλα τα παιχνίδια της και γενικά ό,τι σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και βρίσκεται στην... όχι μόνο, κυρίως στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα αν υπάρχει και κάτι ιδιαίτερο από το εξωτερικό θα σχολιαστεί και αυτό. Και η λογική είναι ότι πλέον φεύγουμε από ένα μοντέλο στο οποίο κυριαρχούσαν οι απόψεις δημοσιογράφων, παρουσιαστών και κάποιων δημοσιογράφων που ήταν experts και πηγαίνουμε στους καθήλυνα αρμόδιους που είναι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια παρέα ποδοσφαιριστών, υπάρχει ο Ντέμις, δεν θα είναι μόνος του, θα είναι ακόμα δύο διεθνείς. Δεν μπορώ να πούμε τα ονόματα που παίζουν.
πρώην διεθνής. Όχι. Δώσε ρε φίλε αποκλειστικό. Καλύτερα να μην τα πούμε τώρα. Δώσε ρε φίλε αποκλειστικό. Να γράψει αύριο κανένα τέτοιο κουτσομπολίστικο site ότι για πρώτη φορά ακούστηκε στο Λίμπερο και τέτοια. 12 παρα 25 είναι τώρα. Δώσε λίγο ψωμί. Τα έχει τα δίκια σα, αλλά είναι λίγο παιδί. Από δημοσιογράφου ποιοι θα είναι. Δεν μπορεί να πει ρε φίλε. Ούτε δημοσιογράφου. Άσε τώρα, θα περιμένει. Από δημοσιογράφου. Θα είσαι εσύ. Θα έχει δύο παρουσιάσει. Όχι, νομίζω ότι. Εμάς λιγότερο θα μας βλέπετε, γιατί θα κάνουμε μια αναφορά και λίγο πιο γρήγορη αναφορά στα γκολ. Περισσότερο θα είναι μια προσφυγική κουβέντα. Θα έχω κι άλλη αθλητική εκπομπή, την Κυριακή πότε θα είναι. Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι. Ωραία. Υπάρχει η αθλητική εκπομπή, η οποία έχει ανασκόπηση ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από αθλητές και από άλλους χώρους. Έχει ρεπορτάζ ομάδων, θα έχει διάφορα και πολύ ενδιαφέροντα. Ωραία, μια χαρά. Γενικά θα στρώσει το πράγμα. Εντάξει, υπήρχε και μια μετάβαση για το ίδιο το κανάλι από άλλες εγκαταστάσεις. Όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα είναι σε φάση που ολοκληρώνονται, δεν έχουν ολοκληρωθεί στο 100%. Υπήρχαν τα γνωστά θέματα με το προηγούμενο κανάλι, το οποίο είχε διάφορες προβληματικές καταστάσεις, να μην επεκταθώ, που έπρεπε να απαλλαγούν από αυτές. Είναι μια χρονιά συνολικά, στην οποία θα γίνουν κάποια πρώτα βήματα και με βάση αυτά τα βήματα θα πάρουν και αποφάσεις για το πώς θα πορευτεί στη συνέχεια. Εγώ σαν τηλεθεατής, ότι... και συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπω ένα κανάλι που έχει ένα σοβαρό προφίλ. Νάτος, σοβαρό προφίλ, το οποίο δεν είχε. Το οποίο δεν είχε, όχι ρε φίλε, γιατί πριν δεν είχε, τώρα έχει ένα σοβαρό προφίλ, το βλέπεις, έχει αλλάξει. Μεταξύ μας τώρα, Νίκο μου, και κρίμα και για κάποιους σοβαρούς που μπορεί να δούλευαν στην προηγούμενη κατάσταση, το προηγούμενο δεν ήταν κανάλι. Καλά, ναι. Αντικειμενικά, τώρα το προηγούμενο ήταν μια κατάσταση, ναι, ναι. Όχι, και στο τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ένα κανάλι, όπως και ένας ραδιοφωνικός σταθμός, ναι, καλή ώρα, ναι, δεν γίνεται ο Μοσχοβίτης να έχει εκπομπή το πρωί 9-11, ο Παπαδόπουλος να έχει το μεσημέρι 3-5 και όταν ο ένας να λειτουργεί ανταγωνιστικά με τον άλλον. Ή ας πούμε να θέλουμε να στείλουμε και για τις δύο εκπομπές έναν αποσταλμένο σε ένα χύψη παιχνίδι και να πρέπει να στείλει κάθε μία εκπομπή τον αποσταλμένο της, γιατί απλά μοιραζόμαστε ένα κοινό τηλεοπτικό χώρο στην περίπτωση σας, ένα ραδιοφωνικό αέρα. Να τρογόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι, δηλαδή, λόγια, ναι. Ναι, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Ναι, ναι. Ο καθένας στην εκπομπή του και κάνει ό,τι θέλω. Τέλος πάντων, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Απλά είναι πολύ μεγάλο το εγχείρημα. Δεν το λέω τώρα γιατί εγώ τυχαίνει να συμμετέχω σε αυτό. Ναι. Να στηθεί ένα κανάλι από την αρχή. Πάντως και τεχνικά, όταν θα ολοκληρωθούν όλα, που είναι σε φάση που ολοκληρώνονται, νομίζω θα μιλάμε, μιλώντας για τις υποδομές, σίγουρα για το πιο ευρωπαϊκό κανάλι στην Ελλάδα, με διαφορά από το δεύτερο. Μάλιστα. Αλλά αυτό βέβαια δίνει σε αυτούς που θα δουλεύουν εκεί πολλά εφόδια, μεγαλώνει και τις απαιτήσεις. Αλλά δεν εξασφαλίζει ότι θα κερδίσει και τον κόσμο. Όπως συμβαίνει και με τα ραδιόφωνα. Αυτό προφανώς. Θέλει χρόνο πάντα. Δεν γίνεται τίποτα. Εννοείται. Γρηγόρη, τα είπες όλα, φίλε μου, καλέ. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Ευχηθούμε και συγγνώμη για το κατάλληλο της ώρας. Φίλε, γιατί σε βγάλαμε για τα κακέ. Δηλαδή, ναι. Για να το ελαφρύνω λίγο ακόμα, ωραία, γιατί τα είπαμε σοβαρά από ένα σημείο και μετά. Ναι. Να σας πω ότι το απογορευτικό σε αυτό που έχετε κάνει στο τηλεφώνημά σας, δηλαδή, γιατί κατά τα άλλα εγώ. Έχω χαρεί πάρα πολύ με πήρα τηλέφωνο. Πάρα πολύ. Ωραία. Είναι ότι πέσατε πάνω τα παιδιά στον Greece's, πώς λέγεται, μέχρι το πόντι. Τζίνι τιμή. Ναι, και δεν είμαστε και μόνοι μας στο σπίτι. Τώρα καταλαβαίνετε και επειδή μιλάω, δεν είσαι βγει αυτή που αποχώρησε ακόμα, έτσι, να υποθέσω, γιατί δεν είχα εκεί το βλέμμα μου μέχρι τώρα. Γιατί να ξέρεις από το Τζίνι τιμή βλέπουμε. Υπάρχει αποχώρηση. Ποια έφυγε. Δεν θα στην πω την αποχώρηση. Πέστε ποια έφυγε, δεν πρόλαβα να δω. Πώς τη λένε αυτή που έφυγε, Ιωάννα, μία ψηλή, δεν την πολύ ξέρω. Ιωάννα, πάντως, έφτασε. Με τα μπλε μάτια εκείνη ψηλή και τα μακριά τα μαλλιά τα ξανθά, αυτή είναι. Ναι, ήταν αυτή και η Αμανατίδου, αλλά τελικά και έμεινε η Αμανατίδου και η Ιωάννα. Πολύ με εκνευρίζει. Δηλαδή, ελπίζω και στους δύο, γιατί έχω και εγώ ευθύνη σε αυτήν την απώλεια, παρότι έχει την εκπομπή. Να έχετε replay TV, να επιστρέψετε σπίτι, ωραία, και για να χαλαρώσετε και να φύγετε. Δεν χρειάζεται replay TV. Το star, ό,τι ώρα και να το βάλει σε κάποια φάση, δείχνει Greece's Next Top Model. Η επανάληψη παίζει τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, να ξέρει. Επίσης, έχω ένα πουλάκι, Νίκο μου Μοσχοβίτη, μου είπε, ωραία, ότι στις πρόσφατες δηλώσεις στο Super Flash μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Φιλανδία.
θεώρησες ότι ο Σιώβας δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν το έχει με τις δηλώσεις και είπες μην το πιέζεις, Γρηγόρη μου. Και άστο να φύγει, ρε φίλε, δηλαδή άσε κάτι τέτοια δεν έβγαινε εκεί πέρα, κάτι... Ξέρεις εκείνα, ξέρεις που σε βγαίνει ανάσα δύσκολα, δηλαδή άστο τον άνθρωπο, ρε φίλε. Είπε δύο πράγματα εκεί πέρα. Δίνοντας ένα, πώς το λένε, τρομερό παρασκήνιο, έτσι, τώρα θα δώσουμε αυτοί που μας ακούνε να είναι συγκλονισμένοι, γιατί το είπα και στον Παπαδόπουλο. Ναι, το είπα και στον Παπαδόπουλο, οπότε πρέπει να το πω και σε σένα, άρα θα το ακούσουν και όλοι οι υπόλοιποι που μας ακούνε. Η διαδικασία αυτή είναι λίγο πιο τυπική, γιατί προφανώς δεν υπάρχει χρόνος όπως κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα στη μεικτή ζώνη δηλώσεις, κάποιος που βγαίνει αν θέλει να μιλήσει ή όχι, και ζητάς από την UEFA ένα παίκτη, από το 80-80 κάτι, ζητάς ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αν σου πούνε για κάποιο λόγο όχι, μπορεί να ζητήσει κάποιον άλλο, που σου δεν σου λένε, ειδικά στο Super Flash, αμέσως να τη λήξει. Και ενώ έχουμε ζητήσει το Σιώβα, τελειώνει το παιχνίδι, εντάξει, νίκη, όλα καλά, ρε παιδί μου, κανονικά. Πάνε να ενημερώσουν τον Σιώβα ότι πρέπει να κάνει τη δήλωση. Ο Σιώβας είναι αρνητικός. Όχι, λέει, δεν μπορώ. Βρε Ζαμάν, τέλος πάντων, εν τέλει έρχεται. Και ο λόγος που δεν ήθελε το παιδί να μιλήσει είναι γιατί επειδή είχε καιρό να κληθεί με την εθνική ομάδα και υπήρχε ένα αποτέλεσμα θετικό, ας πούμε, ήταν ευκαιρία να μιλήσει και ο άλλος. Ναι. Θα ήθελε να μιλήσει και ο άλλος και όχι εκείνος. Ναι. Αλλά εντάξει, ήταν απίστευτο. Τίμιος αυτός ο λόγος και ένας από τους άλλους λόγους που συνήθως δεν πρέπει να μιλάει είναι γιατί το παιδί δεν τα λέει, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, όχι, δεν το έχουν όλοι. Μα εγώ διαφωνώ και σε ότι, εντάξει, δεν ξέρω αν τον πίεσα, που εγώ είμαι από αυτούς τους πιεστικούς, δηλαδή... Δεν τα λέει τώρα δηλώσεις, το παιδί, φίλε, δεν είναι όλοι για να μιλάνε στην κάμερα, τι να κάνουμε. Εκεί που δηλαδή. Λέγαμε ότι θα τον αφήσεις, να κι άλλη ερώτηση, δηλαδή... Ναι. Μ' αρέσει τα ακουστικά. Καταρχάς ακουστικό η μόνιμη ατάκα είναι όχι άλλη ερώτηση, να ξέρω. Αλλά νομίζω... Όχι ρε φίλε, κάτσε τώρα, εντάξει, το ψωμάκι μας, να μας πούνε πώς ερωτήσεις θα κάνουμε. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Αλλά νομίζω, ωραία, ότι στην περίπτωση του Σιώβα, εντάξει, έχουμε ακούσει και καλύτερους, αλλά έχουμε ακούσει ρε φίλε και πολύ χειρότερους. Δεν είναι από αυτούς που λένε, δεν τα λένε. Δεν τα λέει. Ναι. Επίσης, επειδή καταλαβαίνετε ότι δεν θέλω να σας κλείσω έτσι. Ναι, άστο, τελείωσε. Θα πάμε μέχρι 12, δεν πειράζει, θα κλείσω. Από τώρα που τελειώσει το next of Monday, καταρχάς δεν έχουμε πίεση εδώ πέρα, οπότε σωστά. Πάμε και μέχρι τις 2, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πείτε μου λίγο, Παπαδόπουλε, τι γίνεται, πώς είναι το πρώτο διάστημα του νέου coach. Έχουμε τίποτα καμιά εικόνα ή παίρνουμε παιχνίδι για να έχω άποψη. Παιχνίδια βασικά. Ψωμάκι ψάχνει τώρα. Καταρχάς, φίλε, βάφει το μαλλί του, ξεκινάμε από εκεί. Έχει ένα λάθος. Έτσι, ξεκινάμε με ατόπιμα με το καλημέρα. Μπορεί να συνεχίσει από εκεί πέρα. Ο νέος προπονητής του Άρη, λοιπόν, Γρηγόρη μου, έτσι, που διατηρεί και δικά του μαγαζιά στην περιοχή του Πειραιά. Έτσι. Μαγαζιά. Βέβαια. Ένα νυχτερινό και δύο με ρούχα, νομίζω. Γι' αυτό το μαλλί είναι βαμμένο. Ναι. Βέβαια, αυτό δεν είναι και πολύ θετικό όσον αφορά. Όχι γιατί έχουμε πρόβλημα με τα μαγαζιά του Πειραιά. Είσαι στον Πειραιά εξαιρετικά μαγαζιά, πολύ καλή επιλογή γενικότερα. Ναι. Απλά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, νομίζω ότι αυτά τα μαγαζιά έπαιξαν ρόλο. Στις τοποθετήσεις που έγιναν. Πάμε παρακάτω όμως. Ναι, προπονητής. Και προχωράμε. Συνέχεια. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όπως συνηθίζεται να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει μια ικανοποίηση στις πρώτες μέρες ενός νέου προπονητή και κυρίως τους παίχτες. Υπάρχει μια ικανοποίηση για τον τρόπο δουλειάς, για τον χαρακτήρα του. Αλλά φίλε, όλα είναι μέσα στο γήπεδο. Εκεί θα τον δούμε. Ναι. Αλλά σίγουρα τα δείγματα είναι πολύ θετικά. Κοίτα, με τον Παντελίδη, τα δείγματα, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά. Ήταν θετικά πριν κλείσει, πριν ανακοινωθεί δηλαδή, και άνθρωποι που έχουν δουλέψει μαζί του, παίχτες, βοήθη προπονητών κτλ. Όλοι έχουν να πούνε κάποιο καλό λόγο. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι έρχεται για να κουμπώσει στα κενά του Άρη. Εγώ αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Προφανώς θα μπορούσα να το ξέρω κιόλας, γιατί δεν ασχολούμαι στην καθημερινότητα όπως ασχολείσαι με το ρεπορτάζ του Άρη. Αλλά για τον συγκεκριμένο προπονητή, μιλώντας για τον τρόπο δουλειάς του, κόντρα στα αποτελέσματα που είχε το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς και με τον Αστέρα, πολύ καλή εικόνα, που είναι άλλη μια μεγάλη κουβέντα, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Είναι. Που αδικείται στην προκειμένη περίπτωση και από αυτή την συγκομιδή. Τώρα βέβαια, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα το να πετύχει κάποιος σε μια ομάδα, ειδικά μιλώντας για τον προπονητή, πάρα πολλοί παράγοντες. Πολλοί ικανοί που θαύτηκαν, άλλοι ανίκανοι οι οποίοι προχώρησαν. Εντάξει. Και τώρα, και σχολιάζοντας και λίγο αυτό που είπες για τους παίκτες, ξέρετε και οι δύο καλά, ο ένας από το ποδόσφαιρο και ο άλλος προσθέτει τον μπάσκετ, στον μπάσκετ ίσως είναι λίγο λιγότερο, αυτοί οι παίκτες, Παναγίτσα μου, δηλαδή μόνιμα κάποιος άλλος στέγει, δηλαδή...
Το σύμπαν, η Σελήνη, ο Ερμής που είναι ανάδρομος. Ναι. Υπάρχουν, κάποια, ναι, υπάρχουν κάποια παιδιά, Γρηγόρη, που αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους όταν τις έχουν. Εντάξει. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Υπάρχουν απλά, κάποια γενικά, παιδιά. Είναι εύκολο, ρε παιδί μου, σαν, ναι, σαν δικαιολογία ότι να αλλάξει κάτι και, γιατί εμείς είμαστε δεν φταίμε. Ναι. Θέλω να πω, μεγάλη κουβέντα. Απλά δεν μπορείς να αλλάξεις μια ολόκληρη ομάδα και έτσι αναγκαστικά θα πρέπει να πας στην αλλαγή του προπονητή. Αυτό είναι. Ισχύει, ισχύει. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι από την περίπτωση του Άρη, αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό που είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος και μέχρι τέλος νομίζω ότι θα τη διεκδικήσει την είσοδό του στις πρώτες θέσεις και στις θέσεις που παίρνουν εισιτήριο ευρωπαϊκό, από τη στιγμή που είναι αποκλεισμένος από την Ευρώπη για άλλους λόγους, δίνει τη δυνατότητα και σε μια επόμενη ομάδα. Έτσι. Να σου πω κάτι. Οπότε δώσει και ο στόχος. Ρε Γρηγόρη, με τον Παναθηναϊκό, αν είχαν αυτά τα παιδιά την πίεση του αποτελέσματος, νομίζω ότι δεν θα ήταν έτσι. Απλά στον Παναθηναϊκό έχουν ως δεδομένο μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και γνωρίζουν ότι και να μην πάνε καλά δεν τους πει κανένας τίποτα. Εγώ θέλω να δω την ομάδα με την πίεση και το άγχος. Ναι, ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό, όπως εννοείται ότι είναι και, είναι και λίγο μύθος αυτό με τα μωρά του Δόνη, γιατί ηλικιακά έχει και νεαρούς αλλά έχει και κάποιους πιο έμπειρους και η μέση όρη ηλικίας συγκριτικά και με άλλες ομάδες μικρή διαφορά έχουν. Εμένα με εντυπωσιάζει, να σου πω την αλήθεια, γιατί για διάφορους λόγους είχα ενστάσεις, ναι, αλλά είχα ενστάσεις βέβαια τώρα που το σκέφτομαι στις ομάδες που έπρεπε να κάνει πρωταθλητισμό, μιλάω για το Δόνι. Αλλά στην παρούσα φάση, φίλε, η διαχείρισή του είναι τρομακτικά καλή. Είναι. Και φαίνεται ότι μιλάμε για ένα προπονητή που το ξέρει πολύ καλά το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που έχει κάνει στα ντέρμπι, που σε ένα δεν του βγήκε, στο άλλο διόρθωσε το λάθος του, στο τρίτο διόρθωσε κάτι παραπάνω, δείχνει ότι το ξέρει πολύ καλά το υλικό του, ότι μπορεί και κουτσάρι. Εντάξει, τώρα όταν μιλάμε και για κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές, δεν χρειάζεται να πάμε στο κομμάτι της διαχείρισης. Εντάξει, είναι άλλη κουβέντα. Και αν εξαιρέσεις και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, είναι αρκετά συνειδητοποιημένο και ξέρει τι μπορεί να πετύχει η ομάδα του. Γιατί νομίζω ότι με τον ΠΑΟΚ ίσως ήταν περισσότερο φιλόδοξος για την ομάδα του από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Εντάξει. Ναι, ναι, και πήγε στη διαδικασία. Και πήγε στη διαδικασία να δοκιμάσει, νομίζω, και κάτι το οποίο ή που θα του βγαινε και θα ήταν ο πρώτος μάγκας, γιατί όλοι θα έλεγαν τι έκανε, κίνηση ΜΑΤ, ναι, και κόντρα και στον πρώτο ΠΑΟΚ που δεν έχανε από κανένα και όλα τα σχετικά, ή που θα το πλήρωνε έστω και με αυτή την εικόνα κυρίως του δευτερού ημιχρόνου και θα σχολιάζονταν κιόλας. Εντάξει, αυτά έτσι πάνε πάντα. Έτσι. Όπα, δε φέρε, πρέπει να περάσεις καλά στο σπίτι για να θες να μιλάς στο ραδιόφωνο 40 λεπτά. Ήθελες κάπου να ξεχάσεις. Όχι, εντάξει, κλείστε με, κλείστε με. Καλά είμαι, καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Γρηγόρη, ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Να τα ξαναπούμε. Όποτε θέλετε να με βγάζετε και να με βγάλετε και καμιά μέρα με στοίχημα για να γελάσουμε ακόμα περισσότερο. Α, ωραία, ωραία. Εκεί με Champions League και με τέτοια θα πέσει. Την άλλη εβδομάδα, φιλέ. Την άλλη εβδομάδα. Δεν απέχει πολύ. Την άλλη εβδομάδα θα είναι στο ραδιό, ρε φιλέ. Αυτό και όποιο μιλάει ελληνικά και είναι ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε φιλιά, καλό βράδυ. Τσάου, Γρηγόρη. Λοιπόν, πω, ρε φίλε, 10 παρά 10 πήγε. Τι ωραία βγήκε η κουμπή σήμερα, έτσι που το κάνουμε κάθε φορά. Γρηγόρη, σαν τρίτης. Λοιπόν. Αύριο βγάλουμε τον Αλέξη Πυρόπουλο. Αύριο, φίλε, βγάλε κόσμο γιατί. Αύριο, ναι, δύσκολα τα πράγματα. Θα λείπεις κι εσύ. Οπότε δεν είπαμε κουβέντα για ΠΑΟ και Άρη, Νίκο Παπαδόπουλο, αλλά έτσι κι αλλιώς ακόμα είναι αρχή της εβδομάδος. Από διακοπή προέρχονται όλοι. Ο Άρης παίζει με όφη, Με όφη Κυριακή. Να σου πω. Πάει μια ανακοίνωση εδώ πέρα. Την άλλη φορά δεν διάβασα. Τώρα γιατί δεν διαβάσα. Ποια ανακοίνωση, ποια ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση. Για να βάζει ένα σύνδεσμο που βλέπω εδώ πέρα σε ένα τσάτ. Ναι. Ναι, τι ναι, πούντο, γιατί το λες. Την άλλη φορά τη διάβαζες. Να διαβάσουμε. Θες διαβάσει εσύ. Όχι. Ωραία, κάτσε διαβάσω. Όχι. Επειδή είχαμε τον συνάδελφο και βγήκε την ώρα που είχαμε τον συνάδελφο. Α, συνάδελφο. Το ξέχασες δηλαδή. Συνάδελφε. Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω. Ανακοίνωση του Super 3. Έτσι, στις καθυστερήσεις. Αν το φιλαράκι σου ξέχασε τα διχτάκια στο κεφάλι του Ίβιτς, τις τιμωρίες εξαιτίας τους, τις σφαγές στο κύπελο και τους εξευτελισμούς του σωματείου που ηγείται από τους πλούσιους εισαγωγικά της πόλης, της πόλης μας, δικό του πρόβλημα και να το λύσει το συνάφι τους. Μετά το αυτό το σουκού είμαστε μπαοκάρα, μάλιστα. Μετά τη συγκεκριμένη ευχή του να σε βλέπουν να χαριεντίζεσαι μαζί του, είναι δικό σου πρόβλημα και δικό μας. Καλό θα ήταν να ζητήσει το λόγο από το φιλαράκι σου για τις ευχές του, σε παράδειγμα, αν και η αγορά της Ρωσίας είναι μεγάλη για να κλείσει business, οι ευχούλιδες στον εχθρό μας είναι δύο φορές εχθροί μας. Καλά κάνεις και διεκδικείς την έγκλη του Άρη στις μεγαλύτερες ομάδες χώρας για τα έσοδα, τηλεοπτικά και χορηγίες, σε παράδειγμα.
Αυτή την έγκλη μέσα από τη δημόσια εικόνα σου να την προστατεύεις απέναντι στους εχθρούς σου. Υγείσαι ενός συλλόγου με χιλιάδες φίλους και οπαδούς που δεν έχουν τραβήξει λίγα και αυτή τη στιγμή είναι συσπηρωμένοι γύρω από το σύλλογο. Τον φίλο σου να τον αποκαλούν και να τον συμπεριφέρονται σαν προεδράρα αυτή που τους ευχήθηκε, όχι εσύ με τη συμπεριφορά σου. Δεν είμαστε μηδενιστές, ειδικά μετά τη φετινή προσπάθεια. Θυμώνουμε πρέπει να διαχειριστούμε τέτοια επικοινωνιακά αυτόν γκολ που κάποιοι περιμένουν στη γωνία για να τα μετατρέψουν σε σωστρέφεια. Είσαι ηγέτης και ταυτόχρονα υπηρέτης αυτού του συλλόγου. Είσαι υποχρεωμένος να καταλάβεις που βρίσκεσαι σε παρέτηση, αν και ανέλαβες το σύλλογο στη χειρότερη του στιγμή. Είσαι υποχρεωμένος όμως να καταλάβεις το μεγαλείο αυτού του συλλόγου και του λαού του, να το καταλάβεις εσύ και ταυτόχρονα να το μεταφέρεις σε αυτούς που έρχονται να στελεχώσουν αυτή την προσπάθεια. Αυτά θαυμαστικά. Και το κόβουμε εδώ. Τρία θαυμαστικά. Όλοι μαζί, συσπηρωμένοι γύρω. Γύρω, γύρω από το σύλλογο, διπλό μέσα στην Κρήτη, Αργενά, Αριστερή, Σούπερ 3. Ωραία ανακοίνωση. Ενδιαφέρουσα. Ωραία ανακοίνωση. Ενδιαφέρουσα. Και χωρίς να ξεφεύγει, εντάξει. Είναι. Μην το πάρετε τώρα. Σαν αβάντα. Δεν είμαι από αυτούς που κάνει εύκολα βάντα, να ξέρετε. Και όλα σε τέτοια ζητήματα. Οπαδικά ο Άρης, όχι μόνο Σούπερ 3, όλοι. Το τελευταίο διάστημα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και φαίνεται και από τις ανακοινώσεις που βγάζουν. Έβγαλε και το Athens Club μία μετά από το μάτς με το Περιστέρι και την παρουσία του Καρυπίδη στο ΑΚΑ. Θα σου πω κάτι ιστορία που έμαθα από χθες. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Ναι, τι. Έχει πολύ χαβαλέ. Να μου τα πεις μετά. Ναι. Δεν έχω διάθεση αβάντας. Και δεν αποφεύγω να κάνω αβάντας σε τέτοιες μετά. Αλλά το τελευταίο διάστημα με τις ανακοινώσεις του, οι οργανωμένοι του Άρη γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή κατάσταση θα έλεγα. Και είναι και η πιο ψύχρεμη από όλους. Ναι. Μάλιστα. Κρατάμε τοποθετήσεις του Νικοπαδόπουλε. Κράτατε. Και σιγά σιγά θα μαζέψουμε γιατί έχουμε να παίξουμε και δύο διαλύματα γιατί το πήγαμε από τις 11 μέχρι τις 12. Σωστό, Βασίλη Καβαδία. Τι που ρε Βασίλη. Σιγά ρε Βασίλη. Λες και ρε φίλε θα το διάλειμμα των 11.30 δηλαδή. Είναι 6-7 λεπτά πρώτα απ' όλα. Δηλαδή ρε φίλε. 6-7 λεπτά λοιπόν. Okay. Είδες που συμφωνείς. Καλά, ναι, έχει δίκιο στην άλλη. Είδες που συμφωνείς ότι είναι 6-7 λεπτά. Ωραία, ωραία, λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ακολουθεί Γεώργιος Ζαγόρας. Με τη ζούγκλα. Εδώ ωραία. Με τη ζούγκλα του ξεκινάει λίγο μετά του 12. Έχει ωραία η ταινία, σωστά, να κάτσετε να τη δείτε. Δεν την έχω δει, ρε φίλε, και είναι όντως ωραία. Ο Αριστερόχειρας είναι. Ναι, ο Αριστερόχειρας είναι ωραία ταινία με τον Τζέικ Τζίλεχαλ. Ναι. Και την Ρίτσελ Μακάντα για κανένα κοσάλτο, γιατί μετά. Ναι, γιατί μετά το Star μπορεί να πάει σε διαφημίσει και να επιστρέψει στις 3 ώρα η ταινία. Τέλος πάντων. Οκ. Λοιπόν, εδώ ραντεβού ξανά αύριο στις 10. Νίκος Παδόπουλος εδώ παρόν, κρατάει, είναι βράχος. Πότε γίνει αυτό το μπάσκετ της Champions League, φίλε μας. Κάτσε ρε φίλε, ακόμη περίμενε. Φέτος Final Four θα πάω φέτος. Μέχρι τον Απρίλιο θα παίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας, συσμένης στο Λίμπερο 107,4. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.